σήμερα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Ήδη έχει καταφτάσει και κάθεται στη θέση της η ψυχολόγος μας, η οικογενειακή σύμβουλος, η κυρία Γόγα Κυριακίδου. Γόγα, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι. Ο Γιώργος Καραϊβάς, ο αστυνομικός συντάκτης και ιδιοκτήτης του blogo.gr είναι εδώ στην παρέα μας. Η Κατερίνα Σουλιώτη έχει πάρει η θέση, η Γιώτα Κυπουρού φτάνει. Και μια θέση εκεί απέναντί μου είναι κενή, γιατί σε λίγο θα έρθει ένας άνθρωπος που αγαπώ ιδιαίτερα. Σε πολύ λίγο. Εγώ την αποκαλώ Wuppertal, γιατί είναι της γερμανικής σχολής. Όλα αυτά που θα συζητήσουμε δεν θα σας τα πούμε σε γερμανικά, αλλά σε απλά ελληνικά. Δείτε όμως τι άλλο έχει το τηλεοπτικό μενού, γιατί σήμερα έχει πολλά πιάτα. Παρακαλώ. Δείτε σε λίγο τι ισχυρίζεται ο αγγειοχειρουργός που κατηγορείται ότι σκότωσε την 36χρονη μητέρα των τριών παιδιών. Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και ποια ήταν πραγματικά η σχέση του με το θύμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν η Ντέμι και η ελληνική αποστολή επί σκηνής στην πρόβα εγγραφής όταν εξαιτίας τεχνικού λάθους δεν άκουγε στο ακουστικό της τα φωνητικά. Αμέσως μετά τις εμφανίσεις όλων των χωρών ανέβηκε και το τραγούδισε ξανά. Ζωντανή σύνδεση με Κίεβο. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός στη 10η θέση η Ελλάδα. Συνεχίζεται σήμερα η απολογία του 52χρονου που κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη φοιτήτρια. Οι γειτονές του αναφέρουν ότι δεν είχε προβλήματα όρασης αφού οδηγούσε μηχανάκι. Ζωντανή σύνδεση με Ευελπίδων. Θρίλερ με την εξαφάνιση 18χρονης κοπέλας από το Αττικό νοσοκομείο. Ώρες αγωνίας για τον πατέρα της που την αναζητά εδώ και 3,5 μήνες. Η έκκλησή του να βρεθεί το παιδί του. Αποκλειστικό. Πλάνα από τις κινηματογραφικές ληστείες της πύρας με τα χρηματοκιβώτια. Σοκάρουν οι σκηνές βίας. Μαζί μας είναι Ανά Παλετσάκη. Όλη η αλήθεια για το πρόβλημα υγείας που την κράτησε μακριά από την τηλεόραση και η απάντησή της στα ψευδή δημοσιεύματα. Γιώργο μου, μας έφερες αποκλειστικά ντοκουμέντα από αυτό το βίντεο που είδαμε τώρα μόλις. Έχουμε και άλλο υλικό που θα δείξουμε στις τηλεθεατές. Σε τι αφορά? Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε, που έχει προβληθεί. Είναι καταρχήν ξεκάθαρες σκηνές, είναι έγχρωμες. Είναι σοκαριστικές, γιατί αποτυπώνουν και ειδικά, θα δείτε την εισβολή μέσα σε ένα γκισέ από τα διόδια, στην οποία γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν μέσα, τον οπλισμό που έχουν. Το παρουσιαστικό τους είναι πραγματικά ανατριχιαστικά τρομακτικές σκηνές και πάντα το λέω, φανταστείτε την θέση της συγκεκριμένης υπαλλήλου της ταμείας, θα δείτε και την αντίδρασή της. Είναι σοκαριστικό. Είναι σημαντικό να έρχονται στα χέρια της αστυνομίας μετά από ένα διάστημα αυτά τα ντοκουμέντα όπου ουσιαστικά αποτυπώνουν όλη την αλήθεια του συμβάντος. Ακριβώς. Και εδώ θα φανεί το για ποιο λόγο λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη βία. Για την ομή βία και την τρομοκρατία επί της ουσίας που ασκούσαν κάθε φορά που έμπαιναν σε ένα χώρο, σε κάποιον οικονομικό στόχο, τον οποίο λαϊλατούσαν. Θέλω λαϊλατούσαν. Να ρωτήσω το εξής, Γιώργο, για να καταλάβω. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού έκαναν όλα αυτά, μετά έφευγαν σαν κυρίοι. Κανονικότατα. Α. Σαν κυρίοι και μάλιστα θα δούμε και στις φωτογραφίες που έχουμε εξασφαλίσει ότι είχαν και κάποια ειδικά μεταλλικά αντικείμενα τα οποία τα πετούσαν σαν καρφιά, τα οποία σε περίπτωση καταδίωξής τους τα πετούσαν στο δρόμο προκειμένου τα ελαστικά των περιπολικών να σκάνε για να μπορούν να διαφεύγουν ελεύθεροι. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, σου θυμίζω αυτό που είχαμε πει. Γιατί επέμενε στο κομμάτι της Λίας, των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια. Και σου είχα πει ότι τα περισσότερα από αυτά, όχι τα περισσότερα, σχεδόν όλα, δαπανήθηκαν σε... Μπουζούκια, πρώτο τραπέζι, καζίνο. Καζίνο, γυναίκες. Όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι που διαθέτουν λεφτά. Ναι. Κάνω και λίγο χιούμορ μέσα σε αυτά. Απλώς να πούμε και η Κατερίνα Σουλιώτη είναι εδώ. Ο Γιώργος Βότσκαρης θα βγει από το Κίεβο, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ με αυτό που συνέβη με την Ντέμι χθες. Ένα απρόοπτο είχαμε, Κατερίνα. Ναι, ζήσαμε στιγμές αγωνίας με την Ντέμι και την ελληνική συμμετοχή, αφού είχε τεχνικό πρόβλημα και έτσι αναγκάστηκε η πρόβα να γίνει και δεύτερη φορά. Θα μας το δώσει όλο το ρεπορτάζ από το Κίεβο και δηλώσεις της Ντέμι ο Γιώργος Βότσκαρης λίγο αργότερα. Γιώτα, έχουμε το θέμα με αυτή την κοπέλα. Την οποία αναζητά ο πατέρας της εδώ και 3,5 μήνες περίπου. Την Ελένη Ευσταθιάδη, η οποία δεν έχει κλείσει ούτε τα 18 ζήνα, είναι ανήλικο το κορίτσι, είναι 17 ετών και αγνοείται από 21 Ιανουαρίου. Εξαφανίστηκε στην Αχαρνό ένα βράδυ, 10.30, ενώ προηγουμένως ήταν με τον πατέρα της στο νοσοκομείο στο Αττικό. Γιατί είχε παραπονηθεί ότι είχε κάποιους πόνους στο στομάχι. Μας μιλάει ο πατέρας της σε λίγο, θα τα δούμε όλα αυτά.
Και επίσης με τον αγκιοχειρουργό έχουμε νέα στοιχεία που θα δώσουμε στους τηλεθεατές μας σε λίγο. Ναι, για πρώτη φορά θα ακούσουμε την άποψή του, πώς τοποθετείται ο ίδιος στα γεγονότα, τι λέει για εκείνη την ημέρα, αν είχε ή δεν είχε ραντεβού κανονισμένο, προγραμματισμένο με την 36χρονη μητέρα, αλλά και το αν πήγε εκείνο το βράδυ τελικά ή όχι στη Χαλκιδική. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, αλλά εγώ σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί στην παρέα θα έρθει ένας άνθρωπος που εκτιμώ και αγαπώ ιδιαίτερα. Μου έκανε την τιμή την περσινή σεζόν, που ήταν η αρχή για μένα, να έρθει και να κάνουμε ένα όμορφο αφιέρωμα. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά νέα, γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Και λέω, είναι αυτή η Νανά που ξέρω ή μια άλλη Νανά που κατάπιε η ασθένειά της. Όλη η αλήθεια από επίσημα χείλη. Αυτά της μοναδικής, της Βούπερταλ, της δικής μου Νανάς Παλετσάκη. Νανά! Σε περιμένω εδώ, παρακαλώ. Σε λατρεύω. Σ' αγαπώ πολύ. Και όχι από τις αγκαλιές αυτές που είναι για το φακό, αλλά σ' αγαπώ και θέλω να είμαι μαζί σου να πούμε αυτά που νομίζω έπρεπε να πούμε. Είναι η Νανά, είσαι η Νανά που ξέρω. Πώς με βρίσκεις. Αυτοκτονείς. Δείχνω έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να γίνει αυτόχειρας. Είναι σοβαρό το θέμα. Πάντως, έχεις αντιθεί πάρα πολύ ωραία. Είσαι μια κουκλά. Για σένα, αγάπη μου, είσαι σήμερα. Η Νανά που ξέρω, δηλαδή. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας να μου πεις τι έχει αλλάξει εμένα. Θέλω, σε παρακαλώ κάτι. Πάρα πολύ, να πεις ένα καλό μεσημέρι με το δικό σου στυλ. Εδώ είναι η γραμμή, κάθεσαι εδώ παρακαλώ. Ναι, βλέπεις τα σημάδια της τηλεόρασης. Είναι, ναι, της κεντρικάς. Εγώ θα πάω στη θέση μου και θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να πεις στον κόσμο να παραμείνει στην παρέα μας και αμέσως μετά εγώ θα τους πω κάτι για σένα. Παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κάμερά μου ελπίζω είναι απέναντι της κεντρικάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Τα θέματα τα οποία έχει προλογίσει η Ζήνα Κουτσελίνη στο Αλήθειες με τη Ζήνα είναι πάρα πολλά. Δεν έχουμε πολύ τηλεοπτικό χρόνο στη διάθεσή μας. Περνάμε αμέσως λοιπόν σε ένα πολύ πολύ σύντομο break, teaser. Δεν ξέρω αν το έχει προγραμματίσει. Για να πάω να καθίσω και να τα πούμε όλα σε λίγο. Αποκλειστικό. Πλάνα από τις κινηματογραφικές ληστείες της Σπύρας με τα χρηματοκιβώτια. Σοκάρουν οι σκηνές βίας. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Απίστευτη καταγραφή γεγονότων και ντοκουμέντα που θα δούμε σε λίγο με την συμβολή του Γιώργου Καραϊβάς. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πάω στο καθιερωμένο μας ραντεβού, Νανά, ναι, που είναι η Ιωάννα Κομματά, και αμέσως μετά θα έρθω σε σένα γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ιωάννα, τι θα μας πει σήμερα, παρακαλώ. Καλή μας Τρίτη, Ζήνα μου. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι την κυρία Παλετσάκη την είχα στη Σχολή Δημοσιογραφίας καθηγήτρια και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Το είπα και προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Την έχουμε στην καρδιά μας όλα τα παιδιά που έχουμε κρατήσει επικοινωνία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας ταξιδέψω στο μικρό νησί Βανουάτου, στον Ειρηνικό ωκεανό. Άκου να δεις το εξής παράδοξο. Η συγκεκριμένη φίλη. Λοιπόν, τώρα αυτό η Ιωάννα δεν έχει κολλήσει ποτέ. Και τον Ειρηνικό αυτό είναι γιατί μπροστά στα μάτια της δασκάλας όλοι έχουμε θεματάκι. Έτσι, πάντα. Λοιπόν, πάντα. Γιατί νιώθουμε ότι κρινόμαστε. Για πες. Έτσι ακριβώς. Με κατάλαβες. Το ξέρω, βέβαια κατάλαβα. Λοιπόν, έχουν πέσει σε κατάθλιψη γιατί εδώ και λίγες ώρες, ενώ από την Πέμπτη έχει γίνει γνωστή η είδηση ότι ο πρίγκιπας της Βρετανίας έχει αποσυρθεί από τα καθήκοντά του, έχουν πέσει σε κατάθλιψη διότι τον θεωρούν Θεό. Είναι ο Θεός τους, τον προσκυνούν καθημερινά διότι θέλουν να ευλογήσει τις μπανανοφυτίες τους, να τους φέρει υγεία και ευημερία. Γελάς, βλέπω. Εντάξει. Όπως το είπες, έχει δουλειά για τις μπανανοφυτίες, μου φάνηκε κάπως, αλλά τέλος πάντων είναι μια δουλειά και αυτή. Είχε επισκεφτεί το νησί το 1974 μαζί με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τον είδανε φυτενή και μεγαλανά μάτια και θεώρησαν ότι είναι ο γιος ενός βουνίσιου τοπικού θεού. Από τότε, να πούμε ότι κάποτε το νησί αυτό ήταν γαλλοαγγλική απικία. Και έτσι είναι γνωστός ο πρίγκιπας σε αυτούς. Από τότε λοιπόν θεώρησαν ότι είναι ο Θεός τους. Και η είδηση, όπως αντιλαμβάνεστε, στο ότι έχει αποσυρθεί από τα καθήκοντα, τους έχει φέρει μελαγχολία. Μάλιστα. Αυτά
τα νέα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Σκέψου να πήγαινα κι εγώ εκεί σε αυτό το χωριό. Λόγω το, σε σχέση με τον Φίλιππο. Σε σχέση με τον Φίλιππο και εσύ με θα είχα, μάτι μια ανάδειξη. Καταπληκτικό. Μια ανάδειξη, αγάπη. Μήπως όμως ήσουν η σύζυγος του Φίλιππου. Η σύζυγος του Φίλιππου εγώ. Θεωρείς ότι είναι το target group μου, Φίλιππος. Δεν ξέρω, αλλά είσαι και εσύ γαλαζοέματη. Ό,τι ξέρεις εσύ. Πώς σας έχω απέναντί μου τώρα για να τα πούμε, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα να αναπτύξουμε και να πούμε μαζί. Πείτε όμως τα ελεύθερα, κορίτσια. Όχι, μου έρχονται στο μυαλό μου πολλές σκηνές με την Ανά και είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είναι και δύσκολες στιγμές και πολύ γελαστές στιγμές, αλλά και στιγμές αυτές που ζούμε στο παρασκήνιο των εκπομπών, όπου το άγχος τρέχει και ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στον άλλο με ωραίο και κόσμιο τρόπο. Κόσμιο. Κυρίως. Ευγενικό, βεβαίως, βρετανικό, σαν να πίνουμε τσάι. Σαν να μαζεύτηκαν οι Ρότσιλντ και το σόι τους να πιούν ένα τέιον. Έτσι ήταν οι σκέψεις μας. Γι' αυτό το λέω, Νανά μου, και θυμάμαι πάρα πολλά. Όμως πριν πάμε στα δύσκολα τα δικά σου και όλα αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για σένα που ουσιαστικά αποδομεί την προσωπικότητα της Νανάς Παλετσάκη. Αποδομεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο? Κοίταξε να δεις, από σένα όλα τα περιμένω. Να το δούμε λοιπόν. Τι καλός άνθρωπος. Και χιλίων βασάνων ανακάλυψα μια ευχάριστη είδηση. Αυτά ήταν τα νεότερα λοιπόν στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για ό,τι συνέβη στην πόλη. Οι γυναίκες συνήθως αρέσουν αν έχουν ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Η Νανά Παλετσάκη ξεχωρίζει για το διαπεραστικό της βλέμμα, την καθηλωτική φωνή, την ιδιαίτερη κόμη, το εκκεντρικό στυλ της. Και αυτά είναι όσα καταλαβαίνεις μόνο με την πρώτη ματιά. Κυρίες και κύριοι, αν ανοίξατε τώρα τον τηλεοπτικό σας δέκτη, να σας πληροφορήσουμε ότι δυστυχώς δύο νέες εκρήξεις έγιναν πριν από λίγο. Με την τηλεοπτική της αξιοπρέπεια, τη δυνατή της ματιά, την ατέρμονη εργατικότητά της, βρίσκεται στο μηντιακό στερέωμα εδώ και δεκαετίες. Έχει ξεπεράσει τις 130.000 ώρες στον τηλεοπτικό αέρα και πάντα κατάφερε να ξεχωρίσει σε όποιο σύνολο και αν βρισκόταν. Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι η πορεία της πριν τη δημοσιογραφική της καριέρα. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, έχει μεταπτυχιακό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποστήριξε διδακτορική διατριβή και έγινε από τις πρώτες γυναίκες καθηγήτριες στη σχολή του πολεμικού ναυτικού. Τι σχέση έχετε με τα ξυπνητήρια? Πώς ξυπνάτε το πρωί? Ξυπνητήρια τα σπάω. Είναι η πρώτη παρουσιάστρια του πρωινού καφέ, η Anchor Woman που είπε δελτίο με τόσο κοντό μαλλί. Η δημοσιογράφος που τόλμησε το κόνσεπτ του κόκκινου βελούδου και στην Έλγαν Καμπαρετζού. Τι λέγατε, τι λέγατε. Μα κύριε, μου έρθετε ερωτήσει κι εγώ. Όχι, είσαι λίγο κουτσομπολ. Σ' αρέσει να μεταφέρει ορισμένα πράγματα. Αν τη ρωτήσει, θα σου πει πως πάνω απ' όλα είναι η μαμά του Αλέξη. Άλλωστε, αυτός είναι ένας ρόλος που υπηρετεί από τα 17 της χρόνια. Μητέρα ενοχική για τις ατέλειωτες ώρες που δούλευε, για τις σχολικές παραστάσεις που δεν πήγε, για τα παιδικά πάρτι που έχασε, έγραψε λίγα χρόνια πριν ένα email 1450 λέξεων ζητώντας συγγνώμη. Η απάντηση που πήρε από το γιο της ήταν σύντομη και περιεκτική. Εάν δεν έκανες αυτά που έκανες, δεν θα ήμουν ο Αλέξης που είμαι. Ίσως το ότι έφτασε σε τέτοιο ενοχικό κρεσέντο να οφείλεται στη σχέση της με τη δική της μητέρα. Ορφανή ουσιαστικά από πατέρα, αφού τον έχασε όταν ήταν μόλις 5 ημερών σε τροχαίο, μεγάλωσε μόνη με τη μητέρα της και το κυρίαρχο συνέστημα που βίωνε ήταν η απόρριψη. Χρειάστηκαν χρόνια ψυχοθεραπείας για να συνειδητοποιήσει ότι μέσω εκείνης η μητέρα της τιμωρούσε τον πατέρα της γιατί πίστευε ότι την απατούσε και μάλιστα με συγγενικό της πρόσωπο, αφού στο μοιραίο αυτοκινητικό στη θέση του συνοδηγού καθόταν η αγαπημένη της ξαδέρφη. Πάντα δραστήρια και μονίμως της επάλξης, ποτέ δεν φοβήθηκε να τσαλακωθεί και δεν δίστασε να πειραματιστεί. Λατρεύει να γράφει και μπορούμε να απολαμβάνουμε τις απόψεις της στο nanaschannel.com. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε ένα project με στόχο να αναδειχθούν οι πολλοί λόγοι που πρέπει να σεβόμαστε την Ελλάδα. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται και διαγωνισμός στο 48 Film Project με θέμα Respect Greece. Μια υποτροπή στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει την ανάγκασε να απέχει από την τηλεόραση. Ποτέ δεν έκρυψε ότι από το 2008 πρέπει να πηγαίνει μια φορά το μήνα στο νοσοκομείο. Μίλησε για το πρόβλημα όχι για να κερδίσει τον ίκτο, αλλά για να δώσει κουράγιο. Και αυτό το κάνουν μόνο οι σπουδαίοι άνθρωποι. Γι' αυτό δικαίως εξοργίστηκε όταν είδε να γίνεται ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή υποτιθέμενες δήλωσής της ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Μια οργή που δικαιολογείται απόλυτα λόγω της δικής της αξιοπρεπού στάσης όχι μόνο στη δουλειά αλλά και στη ζωή. Καλό βράδυ, όποιοι αν είστε και αντισταθείτε.
Ρονάλντο τα πάρτε όλα. Αντισταθείτε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τι θες να σου πω τώρα. Πώς μπορείς να αντισταθείς, ακριβώς από εκεί θα το πάρω, σε μια εφημερίδα που φέρεται με τίτλο «Να λες εσύ, αποφάσισα να αυτοκτονήσω». Είναι λόγια που τα είπες, που τα συζητήσατε σε φιλικό επίπεδο ή που ποτέ δεν ξεστόμησες. Καταρχάς δεν θα μπορούσα ποτέ να πω κάτι, με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις πώς είναι η ιδιοσυγκρασία μου και πώς διαχειρίζομαι τις καταστάσεις. Η αλήθεια όλη είναι ότι ναι, τον Νοέμβριο υπήρχε μια υποτροπή στην υγεία μου. Ναι, μετά από την εκπομπή και θα σου πω ακριβώς πώς ήταν το χρονικό και θυμάμαι ότι τη Δευτέρα που μπήκα στο νοσοκομείο με υποτροπή παρουσίαζε ο Κώστας Καρδαβέλος το βιβλίο του, στο οποίο δεν μπόρεσα να πάω για αυτόν τον λόγο. Είχα πάει εγώ. Είχες πάει εσύ και είχα υποσχεθεί στη Μαρία ότι θα πήγαινα, αλλά είχα μπει στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πηγαίνω το Σάββατο, το πρωί ξυπνάω που έχουμε εκπομπή και βλέπω ότι έχω πάρα πολύ υψηλή πίεση. Δηλαδή η μικρή μου ήταν στο 13,5 και η μεγάλη στο Θεό. Και παίρνω την αρχισυντάκτρια και της λέω, είμαι έτσι. Και μου λέει η γογό, η Σαμπάνη, έλα βρε παιδάκι μου, μου λέει, πάρε ένα χάπι και έλα. Παίρνω ένα χάπι λοιπόν και πάω στην εκπομπή. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν το κάνει αυτό. Παίρνει το γιατρό του. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, γιατί εσύ με έχει ζήσει. Όταν έγινε η διάγνωση η δική μου, πήγα για οστεομελική και μετά ήρθε και κάναμε εκπομπή. Δεν έμεινα ξαπλωμένη. Αυτό δεν το λέω γιατί δεν είναι μελό. Το λέω είσαι γιατί... πάντα έτσι όμως. Είμαι δηλαδή έτσι. Η δουλειά είναι η προτεραιότητά σου, το πάθος σου, αυτό που σου δίνει δύναμη. Και αν θέλεις κάτι, Ζήνα, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δεν θέλεις να δεις την αλήθεια εκείνη την ώρα. Δηλαδή λες ότι εγώ εφόσον πηγαίνω εκεί, είμαι καλά. Έτσι λοιπόν παίρνω χάπι και πηγαίνω και η επόμενη μέρα έχουν πάει όλα τα στοιχεία στο Θεό. Είναι Κυριακή. Και λέω στους συνεργάτες μου, παιδιά, πείτε μου ότι δεν θα με κρατήσουν τη Δευτέρα μέσα στο νοσοκομείο και πάω τη Δευτέρα και είμαι σε επίγουσα κατάσταση διότι υπάρχει υποτροπή. Και η γιατρός μου βέβαια με κρατάει μέσα. Θέλω να πω κάτι. Συμπτωματικά εκείνη την ημέρα είχαν ανεβάσει τρολιές στο διαδίκτυο όπου, και αυτό αφορά πάρα πολλοί ανθρώπους που εκτίθενται, όπου έβλεπε σχόλια ψόφα από καρκίνο, ψόφα σκύλα για ανθρώπους. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται έχουμε δεχτεί τέτοια σχόλια και τα έχουμε αντιμετωπίσει. Τώρα ο τρόπος διαχείρισης είναι διαφορετικός από άνθρωπο σε άνθρωπο και διαφορετική επίδραση μπορεί να έχει σε αυτό το οποίο του συμβαίνει. Εγώ λοιπόν εκείνη τη μέρα κάνω μια ανάρτηση από το παράθυρο του Ερίκος Δινάν και λέω, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπήθηκαν και άνθρωποι που δεν αγαπήθηκαν. Γιατί δεν μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει νιώσει αγκαλιά, που έχει νιώσει αγάπη, που έχει υπάρξει παιδί που το αγάπησε ο πατέρας του και η μάνα του, που υπάρχει ο αδερφός ή η αδερφή, που να ευχόμαστε να δούμε κάποιον να πεθαίνει από πόνους καρκίνου. Εγώ ιδιαίτερα από το 2009 που είμαι στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση στα διπλανά δωμάτια, λέω δεν μπορεί να έχουν αγαπηθεί αυτοί οι άνθρωποι, δεν γίνεται, και κάνω αυτή την ανάρτηση. Συμπτωματικά τελείως και για άλλο θέμα, πριν μπω στην Αξονική, με παίρνει ο Νάσος Γουμενίδης. Και θέλω να πω όλη την αλήθεια, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που σέβονται, υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν σέβονται. Το σηκώνω και μου λέει που είσαι, του λέω άσε, έχω υποτροπή, μπαίνω στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος το σεβάστηκε και δεν ανέβασε τίποτα. Περνάει λοιπόν ένας μήνας, 25 μέρες, όπου μία συνάδελφος, δεν θα πω το όνομά της γιατί είναι χρόνια στο χώρο, έχει ένα παιδάκι, δεν περίμενε να μου συμβεί ποτέ αυτό από εκείνη, με πήρε καιρό μετά να μου ζητήσει συγγνώμη, της απάντησα καταλήλως, όπως με πήρε η Κατερίνα Σουλιώτη, ας πούμε να μάθει τι κάνω. Και κάνουμε μία συζήτηση φιλική, όπου της λέω, ναι, έπαθε υποτροπή, ναι,
πρέπει να μείνω μακριά από τις δραστηριότητές μου για ένα διάστημα. Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπεις την πίεσή σου τη μικρή 14 γιατί να πηγαίνεις στα επίγοντα του νοσοκομείου να πηγαίνεις να κάνεις 3,5 ώρα εκπομπή. Αυτό το λες, ότι δεν έχω κρίση, δεν έχω αντιληφθεί τι συμβαίνει. Δεν έχω αντίληψη της πραγματικότητας. Δεν θες να δεις την αλήθεια. Αυτοκτονώ δηλαδή. Δηλαδή, αυτό είναι... καταλαβαίνεις τι σου λέω. Επειδή είσαστε σε αυτό το συνάφι και η Ζήνα το έχει φάει το πεζοδρόμιο με το κουτάλι, καταλαβαίνουμε ότι τοξινωνόμαστε. Κάνουμε κακό στον εαυτό μας και επιμένουμε να μην θέλουμε να δούμε την αλήθεια και να μην πάμε να ζητήσουμε βοήθεια. Διότι ο ιδρυματισμός που έχουμε πάθει μέσα σε αυτό το μέσο είναι εκείνο το οποίο θεωρούμε ότι είναι ικανό να μας κάνει να ζούμε. Αν αυτό θεωρείται ζωή. Άρα λοιπόν όταν πηγαίνω εγώ στο νοσοκομείο και βλέπω πλέον ότι η αιματολόγος μου λέει δεν γίνεται, παίρνεις αναρωτική ένα μήνα και κάθεσαι εδώ και μετά συνεχίζουμε. Λέω όπα παιδιά κάτι έχω κάνει λάθος. Έτσι λοιπόν αποφασίζω να σταματήσω από οποιαδήποτε δραστηριότητα, εφημερίδα κτλ. Και μιλάω σε αυτή τη γυναίκα όπως θα μιλούσα στην Κατερίνα, η οποία με έχει πάρει η Κατερίνα. Με έχει ρωτήσει τι κάνω. Της έχω μιλήσει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει τίποτα. Και βγαίνει ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Σπύρτο με τίτλο «Θέλω να αυτοκτονήσω». Επειδή εγώ τότε ήμουν σε θεραπεία, δεν ξέρω αν μπορεί και επειδή έχω επαφή με πάρα πολλούς ασθενείς που έχουν χρόνια προβλήματα και αυτή τη στιγμή πιθανόν να με βλέπουν. Είναι άνθρωποι που συναντάω 10 χρόνια στο νοσοκομείο που πάω κάθε μήνα. Αυτή η διαδικασία να είναι από το 1998 νομίζω. Από το 2008, 2008 ναι. Ήσουν η πρώτη που το έμαθες. Ναι, 2008. Νομίζω ήσουν η πρώτη που έμαθες γιατί δεν ήξερα πώς θα εξελιχθεί πάντως, το θέμα. Να πω, παρένθεση σε όλο αυτό για να λέμε αλήθειες στους τηλεθεατές, γιατί για μένα αυτό είναι σημαντικό, ότι πάνω στη διαδικασία της, της δουλειάς, που ξέρεις πόσο σημαντική είναι η Νανά για τη δική σου εκπομπή, δηλαδή μπορεί να σου πάρει και να σου πει ο αιματοκρίτης μου σήμερα είναι 51 και να σου λες Νανά μπορείς να πάρεις ένα χάπι και να έρθεις να βγάλουμε την εκπομπή και φεύγεις. Ναι. Ξέρεις ότι... Βεβαίως. Ναι. Μα το γιατί ξέρω. Θέλω να λέμε αλήθειες και αυτό έχει συμβεί από όλες τις πλευρές. Αγάπη μου, ποιος άνθρωπος. Άκουσα τον Κώστα Χαρδαβέλα στην εκπομπή σου που έκανε χημειοθεραπεία και πήγαινε στην. Ναι. Ποιος άνθρωπος από εμάς αυτά τα σκυλιά του δρόμου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ τα σκυλιά. Είναι, θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ικανός να αρρωστήσει και να πάρει νευρωτική άδεια και να πάψει να δημοσιογραφεί. Γι' αυτό το λέω ως παρένθεση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Είμαστε πολύ σκληροτράχυλοι άνθρωποι σε σχέση με τη δουλειά μας. Δηλαδή, μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα στην άκρη για να πάμε τη δουλειά παρακάτω. Μα και θέλει πολύ δυσκολία να. Η ζωή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά, ναι. Ναι, με συν και πλην, έτσι. Ναι. Διότι... γιατί υπάρχει αυτό, ήθελα να πω ότι και εδώ είναι εμφανή στην προκειμένη περίπτωση, εμφανές ότι υπάρχει και τυχοδιοκτισμός. Κοίταξε να δεις κάτι, θα σου και πω. Και θα ρωτήσω κάτι. Γιατί έγινε ένας παραλληλισμός. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι είναι πιο τυχοδιοκτικά όντα από ότι οι άντρες ή απλά συμπτωματικό ήταν το συγκεκριμένο? Κοίταξε, η δημοσιογραφία είναι για μένα σύνθετη μία έννοια ταυτόσιμη με το τυχοδιοκτισμό. Δηλαδή δεν μπορείς να, μάλιστα κάποτε όταν μου είχαν προτείνει να ασχοληθώ με τα διεθνή θέματα είχα πει εγώ δημοσιογράφος, αυτοί είναι τυχοδιώκτες, δεν θέλω. Πάντως σου την έκανε γυναίκα με την έννοια ότι οι γυναίκες οφείλουμε να συσπυρωνόμαστε γύρω από μια γυναίκα που υποφέρει. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά μας, ξέρεις πολύ καλά, Ζήνα. Ρωτάμε όμως. Ναι. Θέλουμε να ρωτάμε. Εδώ θέλω να πω κάτι. Όταν βγήκε το δημοσίευμα, δεν ήμουν σε θέση να μιλήσω στο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν ήμουν. Μου ζητούσε η Ζήνα, μου είχε πάρει, μου είχε αφήσει μηνύματα και μου είχε αφήσει να βγούμε και τη είχα πει: δεν θέλω να δω άνθρωπο. Καταρχήν δεν έλεγε μόνο δεν θέλω να δω άνθρωπο. Είναι όλα καλά. Θα σε πάρω θα εγώ την άλλη εβδομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω. Τώρα. Ένιωθα όμως μέσα μου, γιατί εγώ έχω αυτή όλη τη διέστηση ότι κάτι συμβαίνει. Πέρασα όλα τα στάδια. Τη θύμωσα γιατί δεν ήθελε να. Δηλαδή, το κατάλαβα ότι κάτι είχε και μας απέφευγε. Πέρασα από το στάδιο του θυμού. Ότι δεν θέλω να τη χάσω την ανάπτυξη ζωή μου και να μην έχουμε προλάβει να πούμε πράγματα.
ένιωθα πάρα πολύ ότι ήταν σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη και ήθελα να το αντιμετωπίσει μόνη της. Και θυμώνω γιατί αυτός ο κολοχώρος, όπως το νιώθω θα το πω, ενώ δημιουργεί δυνατές φιλίες, όταν είμαστε σε δύσκολες στιγμές, απομονωνόμαστε. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Και το ένιωσα και με την Κέλλη Σακάκου και θέλω να το πω. Ναι. Αυτή την απομόνωση, δηλαδή θέλω να το πω όπως θα το πω με ένα φίλο μου, έτσι σας νιώθω φίλος μου στο τραπέζι και το ίδιο ένιωσα με την Ανά, ότι απομακρυνόταν από τους ανθρώπους που την αγαπούσαν. Ναι, απομακρύνθηκα και είχα σχέση με τα σκυλιά μου, τον άνθρωπό μου και τον υπολογιστή μου. Δηλαδή δεν ήθελα να μιλήσω γιατί δεν ήμουν έτοιμη να κοιταγόμαστε να πούμε τι. Θα με ρώταγες, έπρεπε κάτι να απαντήσω. Δεν ήθελα να απαντήσω, ήθελα να μείνω μόνη μου. Άρα, λέω, όσοι καταλαβαίνουν, γιατί και εσύ αποσύρθηκες μία περίοδο που ήταν πολύ σημαντική για σένα. Λέω, οι άνθρωποι που είμαστε πάρα πολύ, αν θέλεις, εκτεθειμένοι συνεχώς, θέλουμε, βρε παιδί μου, και κάποια στιγμή να πλαγιάσουμε, να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Ψυχικές, σωματικές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορείς να είσαι έτοιμος να απαντάς συνέχεια σε όλα. Δεν ξέρεις. Ο φόβος είναι σύμμαχος του ανθρώπου. Μπορούμε να συμμαχήσουμε μαζί του, αλλά πρέπει να πορευτούμε ταυτόχρονα παίρνοντας τον αγκαζέ. Λοιπόν, κάποια στιγμή με πήρε η κοπέλα τηλέφωνο και της λέω, συγγνώμη, πρέπει να ντρέψει. Ότι άφησες να βγει ένας τίτλος τότε. Ξέροντας ότι έχω παιδί, ξέροντας ότι έχω οικογένεια, ξέροντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι συνηθισμένοι να γίνονται μπαούλα στο ξύλο επειδή εμείς θέλουμε να πουλήσουμε, να έχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα ή να κάνουμε μεγαλύτερη τηλεθέαση. Λέω, η δική μου, τι σου φταίγανε, κορίτσι μου. Μου λέει, ξέρεις, δεν έβαλα εγώ τον τίτλο. Λέω, εάν, συγγνώμη, και εκεί βέβαια με όλη την εμπειρία που έχω, εάν δεν σε σέβεται ο αρχισυντάκτης σου, όταν πας σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα που ήταν μία τηλεφωνική συνομιλία φιλική, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεις το πόσο σε εκτιμάνε στη δουλειά σου. Παγώνει το θέμα. Και περνάνε 2,5 μήνες. Και έχω πάει να δω το γκραουνάκι στο Βίκτορ με την ξαδέρφη μου. Και γυρνάω σπίτι και βλέπω μηνύματα. Είμαι δίπλα σου, ό,τι χρειαστείς, δεν περίμενα να συμβεί αυτό. Μηνύματα από φοιτητές μου στη σχολή δοκίμων του πολεμικού ναυτικού. Βρήκα ανθρώπους από το δόκιμους τότε που θέλουν να κάνουν μία μάζοξη και να με καλέσουν. Βρήκα μηνύματα από συγγενείς μου, να δώσω φιλιά στη θεία μου την Ασημούλα που ξέρω τώρα θα κλαίει που θα με βλέπει, αλλά επειδή η γυναίκα δεν είναι εξοικειωμένη με τους υπολογιστές και η είδηση μεταφέρεται πάρα πολύ λάθος. Έκανε δηλαδή πραγματικά στα social media και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πρώτο θέμα που ερχόταν μπροστά και στο Facebook από αναπαραγωγή της είδησης. Ήταν η αναπαραγωγή. Θέλω να αυτοκτονήσω. Άντε τώρα πες μου ποιον μαζεύεις πού. Και καλά, εγώ δεν έβγαινα, λέω θα αποκλειστώ, θα μείνω μέσα. Πρώτο, οι άνθρωποι δικοί μου, οι άνθρωποι που με αγαπάνε, οι άνθρωποι, το παιδί μου, πώς θα το μεταφερθεί η είδηση που θα είναι στη Γερμανία και το ξέρεις. Διότι οι ειδήσεις φτάνουν, γι' αυτό και ο Αλέξης δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Του υπολογιστή, της κοινωνικής δικτύωσης, πάνε όλα φυσικά σε κάθε άκρη της γης. Πόσοι ανησυχούσανε και πόσοι με έπαιρναν τηλέφωνο και αρχίζω να βλέπω ότι έχω μηνύματα και από ασθενείς που γνωριζόμαστε στο νοσοκομείο. Και κοιτάζω και βλέπω. Και είναι νύχτα, είναι μετά την παράσταση και λέω, δεν είναι δυνατόν. Είναι 30 site που έχουν αυτό τον τίτλο. Και λέω, με έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια, σαν σφαχτό στο τσιγκέλι του Χασάπη. Δεν είχαμε τώρα τι να κάνουμε, γιατί ήταν, ξέρεις, έπεφτε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Και λέω εγώ, με την όποια δημοσιογραφική εμπειρία, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε θέματα, άντε να βγάλουμε, διότι όπως έχει γίνει η δουλειά μας, πληρώνεσαι με τις αναρτήσεις, πρέπει να κάνεις 30 αναρτήσεις την ημέρα. Τα ξέρετε τι γίνεται στο site, πρέπει να βρεις θέμα, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει, παίζουμε το Survivor, παίζουμε και άλλα 2-3, άιντε να παίξουμε και ένα lifestyle, ρίχνουμε και μια παλετσάκι που θέλει να αυτοκτονήσει.
για να κλείσουμε. Και έχουμε να... φτάσει στην κορυφή του δημοσιογραφικού αμοραλισμού ή όχι ακόμα? Για μένα, κοίταξε να δεις, θα σου μιλήσω επειδή το υπηρετώ αυτό το επάγγελμα από το 1988. Λοιπόν... Και από όλα τα πόστα χωρίς ντροπή, για να το πω. Δηλαδή από θέλω να πω ότι η Νανά έχει κάνει και κεντρικό δελτίο και lifestyle και τον Μπικουτί στο Ζούγκλα με μεγάλη επιτυχία το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή έχει κάνει τα πάντα. Και δεν λέει δεν μπαίνω σε αυτό το χωράφι γιατί δεν είναι του επίπεδου μου. Έχει μπει σε όλα τα χωράφια, παρένθεση. Και αστυνομικό και κοινωνικό και πολιτιστικό, τα πάντα, τα πάντα. Ήμουν ένα άνθρωπος του δρόμου. Με τη Ζήνα τον δουλέψαμε μαζί, δεν υπήρχε μέρα. Εδώ στο Star έκανε κοινωνική εκπομπή. Εδώ κάναμε για τις κακοποιήσεις των παιδιών και για τις κακοποιήσεις των παιδιών στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, να το πω αυτό, με τη Μαρία Γιαχνάκη, τότε αρχισυντάκτρια, να αλλάξει ο νόμος και από πλημέλημα η κακοποίηση παιδιού να γίνει κακούργημα, που ήταν πλημέλημα μέχρι το 2008. Λοιπόν, με πολύ τρέξιμο. Τέλος πάντων, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν θα σκουπίσω, θα σφουγγαρίσω. Σφουγγάριζα, σκουπίζα, καθάριζα. Και έκανα την παρένθεση. Λοιπόν, άρα. Δούλευα σε όλα τα πόστα και λέω να το πώς βγαίνει η σύσκεψη ότι κλείνουμε γιατί έρχεται Πρωτομαγιά, δεν έχουμε θέματα, ας ρίξουμε μία αναπαραγωγή. Και προσπάθησα μέσω του δικού μου τοίχου, του Facebook, να πω ότι να παρακαλέσω τους συναδέλφους γιατί έχουν οικογένειες, γιατί έχουν παιδιά και να πω εάν αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός, σας παρακαλώ κατεβάστε το κείμενο διότι δεν είμαι εγώ αυτή. Γιατί να υπάρχει αυτό το οποίο να με αφορά και να γκουγκλάρεις και να βλέπεις αυτό το οποίο αφορά εμένα. Και αυτό όταν... υπάρχει εφόρου ζωής. Ναι, δηλαδή πατάς αναζήτηση να Νανά Παλετσάκη και ό,τι έχει διαβαστεί πιο πολύ περνάει πρώτο, έτσι. Βεβαίως. Και αυτό είναι, από τα... είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβει. Και αυτό το διάστημα εγώ δεν έμεινε ένας άνθρωπος, διότι και η κατάθλιψη αν θέλεις είναι μέσα στα αν θέλεις στις... Είναι πιθανή να συμβεί. Αλλά την πέρασα το 2008, το 2009, όταν ήμασταν με τη Ζήνα. Όταν εκεί η κατάσταση ήταν πολύ μη ελεγχόμενη. Ήταν έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάω για το θέμα. Βγήκα μόνο να δώσω στον κόσμο κουράγιο. Να πω, παιδιά, όλα περνάνε, όλα τα διαχειριζόμαστε, όλα είναι μέσα στη ζωή. Και να πω και στους τηλεθεατές, γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν το γνωρίζουν, ότι το δικό σου προσωπικό πρόβλημα είναι και πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά. Γιατί η δική σου ασθένεια ήταν ιδιαίτερη. Δηλαδή, όταν εσύ μου μετέφερες εμένα ότι ο αιματοκρίτης μου ζει να πάει ως εκεί, στο 62% και έκαναν τότε, έψαχναν για να δουν τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό, ήταν μια Νανά που το πάλευε καθημερινά, που περίμενε τα αποτελέσματα και δούλευε συνάμα. Και βλέπω στην πορεία, αφού τα χρόνια πέρασαν, μια Νανά που συνεχίζει να δουλεύει, που αντιμετωπίζει την ασθένειά της και ξαφνικά ως Ζήνα, γιατί οφείλω να το πω, διαβάζω, μια Νανά που θέλει να αυτοκτονήσει. Άρα, εμένα προσωπικά μου αλλοιώνει την προσωπικότητα της Νανάς Παλετσάκη, της γυναίκας που θαυμάζω ως Ζήνα Κουτσελίνη, ως τηλεθεάτρια, ως τα πάντα. Δηλαδή, έρχεται ένα κείμενο και καταστρέφει για μένα, εγώ θα το πω όπως το νιώθω, μια τεράστια καριέρα. Γιατί δεν μπορεί αύριο μεθαύριο η Ζήνα, που είναι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, που κάθεται σε αυτή εδώ την καρέκλα και μιλάει στους τηλεθεατές για φως, για ελπίδα, για αναγέννηση, ξαναγεννιέμαι από τις τάχτες, για αλλαγή ζωής, αύριο αυτοκτονία. Ναι, είναι ένας λιποτάκτης της ζωής. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί γίνεται. Να το κάνει Νανά αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και κοίταξε να δει, Ζήνα, είναι και κάτι ακόμη. Είναι ότι δεν έχουν σκεφτεί αυτοί που τόσο επιπόλαια κάθονται σε ένα πληκτρολόγιο, τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την πραγματική κατάσταση που βιώνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν με θεωρείς, και εδώ είναι τεράστιο θέμα, ξοφλημένο, μπας και έχεις καταλάβει κάτι, μπορεί το μυαλό να κάνει περίεργα παιχνίδια, μπας και εγώ έχω κάτι που δεν έχω καταλάβει πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή, αυτό ήταν ανήθικο. Και επειδή ήταν εξαιρετικά ανήθικο, γι' αυτό ήθελα να παρακαλέσω να σεβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα οι άνθρωποι που 33 χρόνια με ξέρουν. Και δέχτηκα
να έρθω στην εκπομπή σου, γιατί έπρεπε πλέον αυτό το θέμα να πάρει τέλος και να δει ο κόσμος ότι είμαι εδώ, είμαι παρούσα, κάνω πολύ δημιουργικά πράγματα αυτό τον καιρό. Και θα τα πάμε και στο τηλέφωνο. Σχεδιάζεις πολύ μεγάλα πράγματα και project για το εξωτερικό. Εγώ τα ήξερα πριν δω την αναπαραγωγή. Δηλαδή, εμείς μιλούσαμε για τα σχέδια της Νανάς και όλα αυτά που οργανώνεις. Και ξαφνικά βλέπω στην αναπαραγωγή το θέλω να αυτοκτονήσω. Και ήμασταν με την Ελισάβετ στο αυτοκίνητο. Και λέω, πάρε την Νανά να δούμε αν κάτι συμβαίνει. Εγώ έτσι το ξεκίνησα και όχι στην πράξη. Θα γιατί... ξέρεις τι έπαθα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρεις πόσοι φαντάροι μου γράφαν μήνυμα από στρατόπεδα που σκεφτόντουσαν την αυτοχειρία. Τα κακά μηνύματα, τα κακά πρότυπα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπηρετούν και μου γράφουν. Σας εκτιμάμε πάρα πολύ, σας σεβόμαστε πάρα πολύ, σκεφτόμαστε και εμείς την αυτοκτονία, γιατί τι μέλλον έχει η ζωή μας εδώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι λες αγόρι μου, το έγραφα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όλα αυτά είναι ψέματα και μην τα ακούς. Δηλαδή εκεί να έχω να απαντήσω σε 550 μηνύματα ανθρώπων, βρήκα συμμαθητές μου από το σχολείο, με βρήκαν συμφοιτητές μου από το πάντιο, πήρε κολλητό μου φίλο σου στην Ιρλανδία και λέει πήγες να δεις την Ανά, γιατί τι έχει. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα ήταν βαριά ανήθικο. Και το λέω γιατί με μένω ως παράδειγμα δεν θέλω να ξανασυμβεί σε άνθρωπο αυτό. Μην το πάθει εχθρός και να απαντήσω σε κάτι. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλές κριτικές, πριν γράψουμε, να βλέπουμε λίγο, να μετράμε 20 δευτερόλεπτα για να αναρωτιόμαστε γιατί κάποιος κάνει κάτι. Λοιπόν, με αφορμή την εκπομπή σου να απαντήσω ότι εάν συνέχισα να δουλεύω ήταν για να διατηρώ την ασφάλισή μου στο ταμείο μας και να νοσηλεύουμε κάθε φορά το μήνα. Γιατί εγώ, Ζήνα μου, χορηγούς δεν είχα. Άρα έπρεπε τα νοσήλειά μου να τα πληρώνει το ταμείο. Αν λοιπόν εγώ δεν είχα ασφάλιση, δυστυχώς δεν θα μπορούσα να έχω τη θεραπεία που γίνεται. Μισό λεπτάκι. Δικαίωμα στην εργασία έχουμε όλοι και επιλογή στην εργασία. Εφόσον έχουμε επιλογή, αλλιώς θα πρέπει να επιβιώσουμε. Μάτια η κριτική μου του κάθομαι και γράφω αυτή η δουλειά, τι δουλειά είναι, γιατί η Νανά επιλέγει να κάθεται σε μια καρέκλα δίπλα σε έναν παρουσιαστή ενώ θα μπορούσε να έχει δική της εκπομπή. Και τόσα άλλα, τα οποία εγώ προσωπικά τα πετάω στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί ο καθένας, και θα το πω κοιτώντας τους τηλεθεατές στα μάτια, κρίνεται από την προσωπικότητά του. Αν εδώ καθόμαστε σε μια παρέα και εγώ λέω τηλεμπούρδες, κάθεται δίπλα μου ο Γιώργος Καραϊβάς, που έχει μια τεράστια εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αν τον ξεφτυλίσω, εκείνος θα κριθεί εφόσον ξεφτυλιστεί μαζί μου. Αν εκείνος κρατήσει την αξιοπρέπειά του, τότε αγαπημένοι μου τηλεθεατές είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ ξεφτυλίζομαι και εκείνος αναρριχάται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Εκείνος ξεχωρίζει. Εγώ απλώς φαίνομαι αδιάβαστη. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ζηνά, όταν με έκανε την πρόταση να έρθω στη ΦΕΗ, ήμουνα στο Sky. Και ήμουνα σε πολύ υψηλή θέση στο Sky, στην τηλεόραση του Sky. Και στην κάναμε την πρόταση τότε με το φίλο μου τον Γρηγόρη το Μελά, που βγήκαμε για καφέ εντελώς τυχαία. Βεβαίως. Να λέμε και αλήθειες. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ επειδή ήθελα να φύγω από την πολύ βαριά ενημέρωση, γιατί πήγαινα το πρωί στο Sky στις 7 και έφευγα το βράδυ στη 1. Και το πολύ ντοκιμαντέρ τότε στο συγκεκριμένο κανάλι. Ντοκιμαντέρ είχα κάνει, θυμάμαι ότι τα παράξενα. Τώρα τρώνε καρύδα. Μετά τον Μαραθώνιο του Ολύμπου, όταν τον είχα καλύψει ως παραγωγός όμως εκεί. Και είπα να πάω στη Ζήνα να ξεκουραστώ, να χαρώ. Την ήξερα πόσο δούλευε. Λέω θα πάω και θα είναι, βρε παιδί μου, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν ήταν χαλαρά. Όχι χαλαρά δεν ήτανε. Εκεί είπα τι φλανάκι, δηλαδή. Η γαρίδα, η κουτσομούρα. Τι παιδί μου, οι επιθέσεις, τα γεγονότα στο εξωτερικό, τα δελτία ειδήσεων, μπροστά στο ότι η ψυχαγωγία είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί πρέπει να εφεύρεις θέματα. Δεν υπάρχει θέμα. Ενώ η ενημέρωση έχει θέματα. Ενώ η ενημέρωση έχει κάπου να πατάς.
Λοιπόν, όταν δεν θέλω να παίρνω χρόνο από την εκπομπή σας. Όχι γιατί πάντα, αλλά να... εν πάση περιπτώσει. Όχι, όχι, ναι. Κάπου να πατάς. Ναι. Όχι πάντα. Ήθελα όταν θα μου πεις εσύ να πω και τι κάνω. Ναι, τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ μετά από όλα αυτά έκλεισα την ιστορία δημοσιογραφός στην Ελλάδα. Βεβαίως το λέω αυτούτη την περίοδο. Έχω κάνει μια συνεργασία με αμερικάνικη εταιρεία, η οποία είναι στο Beverly Hills, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο πολύ σημαντικά project για τη ζωή μου. Το ένα είναι ότι τρέχει ένας διαγωνισμός που θα λήξει 30 Νοεμβρίου, γιατί δώσαμε παράταση. Είναι 48 film.project.com Ελλάς. Mm. Μπορείτε να το δείτε. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά όλους τους κινηματογραφιστές από όλες τις χώρες. Γίνεται 8 χρόνια στο Λος Άντζελες και η σκέψη είναι φέτος να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες και Κύπριοι κινηματογραφιστές με θέμα Respect Greece. Δηλαδή, ζητάω από τους νέους ανθρώπους, ζητάμε να κάνουμε ένα rebranding της χώρας μας και να βραβευθούν οι καλύτερες ταινίες στο Directors Guild of America, που είναι η αίθουσα που δίδαξαν οι μεγάλοι σκηνοθέτες, ο Κάμερον, ο Σπίλμπερτ κτλ. Αυτό είναι μια απάντηση και στις διεθνείς επικρίσεις της Ελλάδας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τι καλύτερο από εμάς τους ίδιους. Έχει ήδη μπει κάτω από την αιγίδα της ΚΕΔΕ και τον ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Πατούλη γι' αυτό. Άρα λοιπόν, όλοι οι Δήμοι θα δώσουν ένα ταινιάκι 4-7 λεπτών για αυτό. Έχω κάνει τον Anar Channel στο διαδίκτυο, το οποίο είναι το διαδικτυακό μου κανάλι, και το Respect Greece, το οποίο είναι ένα website, είναι όλα στα αγγλικά, και θα γίνει ένα ντοκιμαντέρ, υπάρχει το site τώρα, με το τι σημαίνει Ελλάδα για τον κόσμο. Όποιος μπει στο Respect Greece, έχουμε από το Α ως το Z τι έχει δώσει η Ελλάδα στον κόσμο. Και αυτό... Μπράβο, μωρέ Νανά. Πολύ ωραίο. Κοίταξε να δεις κάτι. Ήθελα να σου πω κάτι. Επειδή τα έχω κάνει όλα, να πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Και να... Σου αξίζει το άλλο επίπεδο. Ζήνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Και, πραγματικά, δηλαδή, είπα ότι θέλω να ολοκληρώσω, αν θέλεις, αυτό τον κύκλο μιας ιστορίας που ξεκίνησε κάποτε, με το να δώσω τη δυνατότητα του να φτιάξω αυτό το όνειρο του ντοκιμαντέρ του με Αμερικάνους παραγωγούς που λέγεται Why Respect Greece? Γιατί πρέπει η ανθρωπότητα να υποκληθεί στην Ελλάδα? Εγώ θέλω να υποκληθώ σε σένα, να σε ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ και να σε κοιτάζω στα μάτια και να παίρνω πάντα την ίδια δύναμη από την Ανά που γνωρίζω και που ξέρω πως ποτέ, μα ποτέ, δεν θα άφηνε τη ζωή, αλλά ξέρει να χαρίζει ζωή σε όλους τους ανθρώπους που έχει δίπλα της, και αυτό τουλάχιστον εγώ το ξέρω πολύ καλά. Ζινάκη μου, σε ευγνωμονώ πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί μου δίνεις χώρο σε μια εποχή που τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δεύτερον, γιατί είσαι διακριτική. Τρίτον, γιατί δεν επηρεάζεσαι ποτέ από μηνύματα τα οποία είναι λανθασμένα και πολλές φορές μεθοδευμένα. Και μετά, επειδή σε παρακολουθώ και ανοίγω τσακ και σε βλέπω, ξέρω ότι μερικές φορές χαμογελάς και λέω, φιλενάδα μου, κάτι έχει, γιατί διαβάζω το βλέμμα. Γιατί θα ήθελα να το πω και να το ξέρετε ότι όλα μπορεί να σας κάνουν να μην ξέρετε που είναι η αλήθεια. Το μόνο που δεν είναι μοντάζ είναι το βλέμμα του άλλου. Και εμείς τα σκυλιά της τηλεόρασης ξέρουμε να διαβάζουμε το βλέμμα. Και σε διάβαζα, Ζινάκη μου. Και μου έστελνες μηνύματα, το ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις μια πολύ δυνατή ομάδα, χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Νανά μου, εμείς ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αυτές οι προσωπικότητες σπανίζουν στην τηλεόραση σήμερα, να λένε την αλήθεια, να κοιτάζουν τον άλλο στα μάτια και να ξέρουν πως κοιτώντας τον είναι μόνο η αλήθεια και τίποτα το ψέμα. Και δυστυχώς, αυτό το λέω πάντα, μπορεί να μου μιλάει ο άλλος στη συνέντευξη, αυτό είναι ένα δικό μου φετίχ. Εγώ το κοιτάζω πάντα στα μάτια, γιατί ξέρω ότι τα μάτια δεν κρύβουν ποτέ, μα ποτέ, την αλήθεια. Σε κοιτάζω στα μάτια, Νανά,
και όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας, ξέρω πως στους τηλεθεατές είπες μόνο την αλήθεια. Μα πάντα αυτή λέω. Μα εγώ έχω κρεμάσει τη ζωή μου στα μανταλάκια και αυτή ήταν η σχέση μου με το κοινό πάντα. Δεν ήταν ποτέ κάτι άλλο. Είμαι έτσι. Θυμάσαι που, τι να πω, κάναμε εκπομπή και μου πει, πάταγε στο ακουστικό και μου έλεγε Παλετσάκι, σε καταλαβαίνω, συννεφάκι. Αλλά άλλαξε ύφος, άλλαξε. Άλλαξε μαλλί, άλλαξε στάση. Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί έχουμε καθυστερήσει και αμέσως μετά η σκληρή πραγματικότητα με τη σκληρή επικαιρότητα. Διαφημίσεις. Συνεχίζεται σήμερα η απολογία του 52χρονου που κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη φοιτήτρια. Ζωντανή σύνδεση με Ευελπίδων. Αποκλειστικό. Συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας που παραλίγο να πέσει στα δίχτυα του. Αποκλειστικό. Πλάνα από τις κινηματογραφικές ληστείες της πείρας με τα χρηματοκιβώτια. Σοκάρουν οι σκηνές βίας. Θρίλερ με την εξαφάνιση 18χρονης κοπέλας από το Αττικό νοσοκομείο. Ώρες αγωνίας για τον πατέρα της που την αναζητά εδώ και 3,5 μήνες. Η έκκλησή του να βρεθεί το παιδί του. Δείτε σε λίγο τι ισχυρίζεται ο αγγειοχειρουργός που κατηγορείται ότι σκότωσε την 36χρονη μητέρα των τριών παιδιών. Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και ποια ήταν πραγματικά η σχέση του με το θύμα. Σε απευθεία σύνδεση βέβαια σε λίγο και με τον Γιώργο το Βότσκαρη και το Κίεβο για να μας δώσει τα νέα με την ελληνική συμμετοχή και την Ντέμι, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί υπάρχει και η αισιόδοξη ματιά της ζωής και μια διεκδίκηση για μια καλή θέση στην Eurovision, γιατί όχι. Πάμε όμως στα δύσκολα, Γιώργο Καραϊβάς, και στα αποκλειστικά ντοκουμέντα που έχεις φέρει στην εκπομπή μας και που αφορά για αυτά τα χρηματοκιβώτια, τη Λία, τα πολλά λεφτά που λέω εγώ. Και θα δείτε σε λίγο, γιατί πραγματικά λέγαμε και περιγράφαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη συγκεκριμένη συμμορία ότι το κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η ομιβία. Δηλαδή μπαίνανε σε ένα χώρο και ήδη ξεκινήσαμε και βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα. Μπαίνανε σε ένα χώρο στους οποίους κάνανε καταδρομικές επιχειρήσεις και κυριολεκτούμε όταν λέμε καταδρομικές επιχειρήσεις και προς επίρρωση θα είναι αυτό το οποίο βλέπετε, οι σκηνές. Εδώ μεταφέρουν το χρηματοκιβώτιο πάνω σε ένα τρέιλερ το οποίο... Καταγεγραμμένα, ναι. Λειτουργούσαν σαν μια καλοκουρδισμένη, θα λέγαμε, μηχανή, μια ομάδα ένοπλων κακοποιών, οι οποίοι το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν ο ευνηδιασμός και στη συνέχεια η καθήλωση των θυμάτων τους, με το παρουσιαστικό και φυσικά με την θέα του οπλισμού. Σκεφτείτε τώρα να βρίσκεστε στη θέση κάποιου και εμφανίζονται μπροστά σας αυτά τα απόκοσμα φαντάσματα. Έχοντας στα χέρια τους αυτό τον βαρύ τον οπλισμό, μπαίνοντας μέσα σε ένα χώρο στον οποίο φωνάζουν και σουκώμουν στην κυριολεξία τα γόνατα και τα αίματα, και στη συνέχεια ξεκινούν την διαδικασία της λαιλασίας. Εδώ βλέπουμε ήδη κάποιες σκηνές από τις στιγμές που φορτώνουν. Δείτε εδώ, μπαίνουν, παραβιάζουν τις εισόδους, δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδιασμό. Λειτουργούν, όπως είπαμε, σαν καλοκουρδισμένες μηχανές και κοιτάξτε αυτό εδώ το πλάνο, το οποίο νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό για αυτό που λέμε και περιγράφουμε ως ομιβία. Είναι στα διόδια. Βλέπετε ότι η κυρία, αυτή η δυστυχισμένη γυναίκα, η οποία ήταν ταμείας, πάει να ανοίξει το παραθυράκι για να πάρει τα χρήματα από το αντίτιμο των διοδίων. Βλέπει το αυτοκίνητο να σταματά, κανονικά αυτό όπως θα έπρεπε να συμβεί. Βλέπει την πόρτα να ανοίγει και ένα απόκοσμο, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ένα πιστόλι, και με κινήσεις έλουρου να μπαίνει μέσα και στη συνέχεια να ακολουθούν κι άλλοι. Και εδώ δείτε το εξής. Τώρα η κάμερα έχει εστιάσει στο γεγονός ότι έχουν βγάλει το χρηματοκιβώτιο, το φορτώνουν στο αυτοκίνητο και φεύγουν σαν καλοί κύριοι. Είναι αυτό που ρωτούσες πριν, αν έχουν την ακριβώς, ορίστε.
κανένα. Και κατευθείαν λες να πάνε μπουζούκια ή γιατί νύχτα το βλέπω. Αμέσως μετά θα γίνει η διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου, θα γίνει η διανομή της Λίας και ο άλλος για μπουζούκια θα τραβήξει, άλλος για καζίνο. Είναι αυτό που εδώ βλέπετε τις... Και τώρα δείτε επίσης η μοίρα, επειδή τους είχε μια ζωή ήταν μαζί, την πατήσανε και μαζί. Γιατί? Εδώ βλέπετε αυτό που λέγαμε, περιγράφαμε στην αρχή, ότι είχαν αυτά τα μεταλλικά αντικείμενα μέσα προκειμένου να τα πετάνε στον δρόμο. Στην περίπτωση που γινόταν καταδίωξή τους από αστυνομικά οχήματα ή μοτοσυκλέτες, τα πετούσαν με αποτέλεσμα να σκάζουν τα ελαστικά για να σταματάει η καταδίωξη, να τερματίζεται. Επειδή λοιπόν είχαμε πει ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα λειτουργούσαν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, αλλά σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, και σας είχα πει σε ανύποπτη στιγμή ότι είχαν νοικιάσει γύρω στα 60 σπίτια, με αποτέλεσμα να αλλάζουν κάθε μέρα, να μην μένουν σε... Ναι. Αυτό δυσκόλεψε αφάνταστα πολύ. Σήμερα έμεναν Κολωνό, την άλλη μέρα έμεναν Περιστέρι. Ακριβώς. Αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ την αστυνομική έρευνα, γιατί θα έπρεπε να ταυτοποιήσουν σε ένα βράδυ το πού ακριβώς θα πήγαιναν να διαμείνουν όλοι και κυρίως τα 4 αρχηγικά στελέχη, με αποτέλεσμα να κάνουν ταυτόχρονα την επιχείρηση, ούτως ώστε να τους έχουν σίγουρους και δεμένους για να μην φύγει κανένας. Η αστυνομία εδώ και 3 μήνες είχε μάθει κάτι, η αξιωματική της ασφάλειας, που είχαν, γνωρίζανε πρόσωπα, είχαν ταυτοποιήσει συνδέσεις, συσκευές, ξέραν τα πρόσωπα. Το πρόβλημα ήταν να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς σε μια κοινή επιχείρηση. Και μάθανε κάποια στιγμή ότι τώρα, μέσα στο Μάιο, θα αραβωνιαζόταν ένας από αυτούς. Και μάθανε επίσης ότι τα περισσότερα μέλη, 7 ήταν η αρχική πληροφόρησή τους, ότι τα περισσότερα μέλη της συμμορίας θα πήγαιναν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Στο γάμο. Στον Αραβώνα. Στον Αραβώνα. Γιατί εδώ, ναι, μετά τιμούνται, εδώ τηρήθηκαν και τιμήθηκαν τα πατροπαράδοτα. Αυτά τα οποία δηλαδή γίνεται το γλέντι των Αραβώνων, δεν πήγαιναν κατευθείαν στο. Άλλωστε το χρήμα αέριο, οπότε δεν είχαν ούτε σκέψη. Τρικούβερ το γλέντι. Ούτε αναστολή, ούτε φιδό. Τα είχε από όλα ο μπουφές. Έτσι. Και πήγανε ελπίζοντας, η προσδοκία τους ήταν να πιάσουν τα 4 αρχηγικά μέλη, τουλάχιστον τους 3 από αυτούς, γιατί ξέραν ότι αυτοί είχαν πει ότι θα πάνε, και άντε άλλους 3 με 4. Τελικά στο ραντεβού του Αραβώνα, στο Γλέντι, πήγανε αρκετά περισσότεροι, πήγαν 12. Και αυτό ήταν κάτι ανέλπιστο, θεωρήθηκε κορυφαία επιτυχία. Δηλαδή, όταν βρήκανε τους 12 από τους περίπου 20 που είναι το στελεχειακός κορμός αυτής της συμμορίας, θα λέγαμε ότι κάνανε πάρτι στην ασφάλεια, δεν το περιμένανε. Παραγώνες έγινε. Όχι. Αφήσανε να γίνει το Αραβώνας κανονικά και στη συνέχεια, λίγο πριν από την αποχώρηση. Γιατί πάνω από όλα στην αστυνομία είναι άνθρωποι. Ακριβώς. Λίγο πριν την αποχώρηση αυτών όλοι συμμετείχαν στο πάρτι. Με διακριτικό τρόπο, ξέρετε, χτυπούσαν την πλάτη. Έλα εσύ έξω. Και έτσι λοιπόν φτάσανε στην συγκεκριμένη εξάρτηση. Τα βλέπεις. Τι θες να ρωτήσω. Ναι, πρώτα απ' όλα, εθνικότητα. Είναι ομογενής από τη Ρωσία, οι 11 από τους 12 που έχουν συλληφθεί. Μάλιστα. Και ο ένας είναι υπήκοος Αλβανίας. Μάλιστα. Και ακολουθούν ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Κατά κάποιον τρόπο... Έλληνες είναι. Έλληνες, ομογένεις. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε, ναι, αλλά να κάποιο, μην έχουμε κατά κάποιο τρόπο έχουν φύγει, σαν ομογενείς, έχουν φύγει αρκετά από τον τρόπο της ζωής της Ελλάδας και φέρανε τον τρόπο της ζωής εκεί που είχαν πάει. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτή η βία η ομή ή αυτός ο τρόπος τελείως απρόσωπης, όχι... χωρίς να έχουν καμία συνέστηση, καμία κατανόηση για τους ανθρώπους που χτυπάνε, έτσι και τις επιπτώσεις. Είτε είναι σωματική, μπράβο, είτε βλέπουμε είναι, ότι είναι υγείας, συμμορίες, είτε είναι ψυχολογική, γιατί υπάρχει και το ψυχολογικό. Και ψυχολογική, σαφώς. Είναι οι περισσότεροι, είναι εθνότητες που έχουν και κάποιους Έλληνες. Αυτοί εδώ είναι μεν, αλλά φέρνουν κάποια ξενόφερτα στοιχεία που πιθανόν τα μιμούνται και οι δικοί μας. Δηλαδή, αρχίζει να είναι σαν ένας ιός που έχει μολύνει την κοινωνία μας. Οι περισσότερες οργανωμένες συμμορίες έχει καταδειχθεί στο παρελθόν, ναι, ότι
αρχηγικά μέλη ήταν Έλληνες και σιγά σιγά μεταλλάχθηκε και έγινε μια μεταστροφή. Δηλαδή η πρώτη ημιήσαντες ήταν το ελληνικό στοιχείο. Μην πετάμε την Ελλάδα απ' έξω. Ναι. Αυτό ήθελα εδώ να ρωτήσω. Ήθελα να σου πω όμως και κάτι χαρακτηριστικό. Δοθείς ευκαιρίες. Εδώ πάντως αυτή η καταγραφή τόσο κοντινά στην κάμερα είναι μεγάλη επιτυχία. Βλέπεις δηλαδή τα πάντα πολύ καλά. Εδώ, αυτό είναι που λέμε ότι εδώ απαθανατίζεται κυριολεκτικά όλο το σκηνικό της δράσης, όλο το modus vivendi και operandi τους. Εδώ υπάρχει η αποτύπωση, η αποτύπωση του τρόμου που προκαλούν. Γιατί δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και τα διαρρηκτικά εργαλεία, είναι ο... Καταρχήν δεν... Πήραν και τα χρήματα από το ταμείο. Αυτό θα έλεγα, ότι παίρνουν ακόμη και τα χρήματα που είχε η κοπέλα. Λέει ό,τι πόλη που έχουμε, τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ. Δεν τους φτάνανε τα χρήματα του χρηματικού κοινοτήου. Το θέμα λοιπόν είναι πρώτο ευνηθιασμός, ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για να πετύχουν. Το άλλο είναι να προκαλέσουν τον τρόμο, ώστε να κινητοποιηθεί το θύμα. Γιατί συνήθως όταν συμβαίνει κάτι πολύ τρομακτικό στη ζωή μας, ακινητοποιούμαστε. Είναι αυτό, τι θα κάνω τώρα, να το βάλω στα πόδια, να το παλέψω. Τώρα αυτή η κοπέλα τι να κάνει. Το μόνο που έγινε κινητοποιήθηκε. Για να σας δώσω ένα επιπλέον στοιχείο, ναι, είναι ότι μόνο τον Απρίλιο, μόνο η ασφάλεια Αττικής, υπηρεσίες ασφάλειας Αττικής εξάρτησαν 21 εγκληματικές οργανώσεις, πολυσύνθετες, πολυπλόκαμες και με δραστηριότητα σε όλο το εύρος της εγκληματικής δράσης και συνέλαβαν 1.143 άτομα. Μόνο η ασφάλεια Αττικής. Αν σας λέει κάτι αυτό. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Ευελπίδων για το θέμα που έχουμε από χθες. Ο Δε Βλέπει τυφλός, ο οποίος φέρεται πως κακοποίησε και βίασε παρά τη θέλησή της την 20χρονη κοπέλα. Μόνο να πω ένα λεπτάκι για το σεμινάριο που θα κάνουμε με τον πατέρα Γεώργιο από το Βόλο, αυτόν τον ιερέα με τη Χάρλεϊ που σας έχουμε δείξει, για το φόβο, πώς θα απαλλαγούμε από τους φόβους μας και θα φέρουμε το φως στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο να αναγνωρίσουμε τους φόβους μας στο σεμινάριο, αλλά και πώς θα απαλλαγούμε. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος του θανάτου, είναι ο φόβος της κρίσης, ότι δεν θα έχω χρήματα να μπορέσω για το μέλλον της ζωής μας. Ποιος είναι για τον καθένα μας ο φόβος? Αν έχουμε αναγνωρίσει αυτό το φόβο, ποιος κρύβεται τελικά από πίσω? Γιατί άλλον θεωρούμε ότι έχουμε φόβο και άλλος τελικά είναι. Όλα αυτά λοιπόν αυτό το Σάββατο στο Περοκέ, εντελώς δωρεάν, ο πατέρας Γεώργιος, που του το ζητήσαμε εμείς ως εκπομπή, θα δώσει ένα τέτοιο σεμινάριο με βάση τις σπουδές του και θα σας κατατοπίσει γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Σας έχω πει ότι είναι δωρεάν, το κάνει για εσάς, για τους τηλεθεατές της εκπομπής, για όλους όσους παρακολουθείτε και κυρίως να πούμε ότι είναι δωρεάν. Έχει όμως ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τόσο το χαμόγελο του παιδιού, όσο και το ορφανοτροφείο Βόλου, εκεί όπου και οι ιερουργοί, ο συγκεκριμένος ιερέας, θα γίνεται το εξής. Αν θέλετε, βάζετε από 1 ευρώ μέχρι 5 ευρώ, μέχρι ό,τι θέλετε, έτσι για να αποκτήσει αυτό το σεμινάριο και ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μπορεί να μαζευτεί από 0 ευρώ ως και 1000 ευρώ. Όμως, εμείς θα νιώθουμε ότι έχουμε συμμετάσχει μέσα από τους φόβους μας και σε ένα φιλανθρωπικό έργο. Πολύ ωραίο. Ξεπερνάμε τα πάντα. Αυτό είναι μια αγκαλιά της εκπομπής απέναντι στον άνθρωπο. Αυτό που νιώθουμε ότι αυτή η εκπομπή κάνει και προσφέρει καθημερινά. Θέλω τώρα να πάμε βέβαια στο θέμα που έχουμε προαναγγείλει και προχθές, Γιώργο, ήταν το κεντρικό θέμα. Από την Παρασκευή είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης για αυτόν τον 52χρονο, ο Δε Βλέπει, που έχει πράξει ή δεν έχει πράξει όλα αυτά. Θα δούμε. Λοιπόν, Ρούλα Κουσκουρή στην Ευελπίδων. Ρούλα. Πήγε με παπούτσια σήμερα, Ρούλα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, Γιώργο, σήμερα δεν ήρθε με παπούτσια, ήρθε με σαγιονάρες και φορώντας κάλτσες. Ο 52χρονος, ο οποίος εδώ και 2 ώρες... Μισό λεπτάκι, σαγιονάρα και κάλτσα. Πανόραμα. Σαγιονάρα κανονική, όχι με το δάχτυλο. Δίχαλη σαγιονάρα. Και πώς περνάει η κάλτσα. Δίχαλη σαγιονάρα. Τι να σας πω, την φορούσε αυτά πάντως. Ήταν ελαστική. Και με άλλα ρούχα βεβαίως. Και με άλλα ρούχα σήμερα. Τελείως διαφορετικός. Δεν θέλησε να δώσει καμία απάντηση σε εμάς τους δημοσιογράφους προσερχόμενος σήμερα το πρωί στην Ανακρίτρια. Εδώ και 2 ώρες προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις για τις αποτρόπιες πράξεις που κατηγορείται. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε ποιες είναι οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο 52χρονος. Μιλάμε για 3 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
Τα κακουργήματα είναι η αρπαγή με σκοπό να εξαναγκαστεί η 20χρονη σε πράξη και ανοχή για την οποία δεν υπήρχε υποχρέωσή της. Μιλάμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα του βιασμού κατ' εξακολούθηση, την παραβίαση απορρίτου για τη βιντεοσκόπηση που έκανε και βεβαίως το πλημέλημα για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Να σας πω ότι διορίστηκε αυτεπαγγέλτος δικηγόρος, ο οποίος παρίσταται στην απολογία του 52χρονου εδώ και 2 ώρες. Δεν γνωρίζουμε και δεν αναμένουμε δηλαδή. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Γιώργου Καραϊβάζ χθες, που αποκλειστικά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή είπε σε εσάς τους τηλεθεατές ότι θα δοθεί τις επόμενες ώρες η φωτογραφία του στη δημοσιότητα, όπως και έγινε. Μέχρι τις 4 το απόγευμα είχε δοθεί η φωτογραφία του. Ακριβώς, Ζήνα, είχε δοθεί η φωτογραφία του προκειμένου να ανοίξουν και άλλα στόματα σε περίπτωση που κάποιες άλλες κυρίες, γυναίκες έχουν πέσει θύματα για τον συγκεκριμένο ή αν γνωρίζουν κάτι σχετικά με τον 52χρονο. Γιατί ένα σημαντικό κομμάτι όσον αφορά την σημερινή απολογία του 52χρονου είναι αν τελικά έχει προσκομιστεί το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο φέρεται να έχει αναπηρία 95% ένα δημόσιο έγγραφο από τις υπηρεσίες του ΙΚ, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του ΚΕΠΑ που μιλάει για τύφλωση 95% εφόρου ζωής μάλιστα από ό,τι γράφει το συγκεκριμένο. Πάντως το δελτίο μας, Ρούλα μου, το Σάββατο είχε αναδείξει ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος οδηγούσε κιόλας. Ένα μηχανάκι νομίζω. Ζήνα, όλα αυτά θα εξεταστούν, γιατί αν προσκομιστεί το συγκεκριμένο, αν προσκομιστεί το συγκεκριμένο έγγραφο, θα μπορούσε κάλλιστα ο ίδιος και ο συνήγορός του να επικαλεστούν τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου για την αναπηρία που έχει και να μην προφυλακιστεί ο 52χρονος, αλλά να τεθεί με περιοριστικούς όρους σε κατοίκον περιορισμό ή με βραχιολάκι. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει ήδη ολοκληρώσει την απολογία του. Στην ανακρίτρια έχει περάσει και στο γραφείο του εισαγγελέα. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε αν έχουμε σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον 52χρονο, ο οποίος, να σας υπενθυμίσω, ότι σήμερα ήταν τελείως διαφορετικός στη συμπεριφορά του. Αμετανόητος, βέβαια, για μία ακόμη φορά έδειχνε σε όλες τις ερωτήσεις που του θέσαμε, αλλά αρνήθηκε να μας απαντήσει και για το εάν έχει βιάσει τελικά την 20χρονη φοιτήτρια, αλλά και το αν οδηγούσε μηχανάκι, γιατί του θέσαμε το ερώτημα αυτό. Δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση, μας προσπέρασε και εισήλθε. Επειδή, Ρούλα μου, πολλοί τηλεθεατές ρωτάνε, εφόσον έχει δοθεί το πρόσωπό του στη δημοσιότητα, γιατί το κρύβεται ενώ τον πηγαίνουν στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει. Βεβαίως, Ρούλα μου. Να εξηγήσουμε ότι κατά τη διάρκεια της προσαγωγής, επειδή ο συγκεκριμένος 52χρονος φοράει και χειροπέδες, σύμφωνα με την νομοθεσία απαγορεύεται να δείξουμε τη συγκεκριμένη εικόνα τη στιγμή που προσέρχεται για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει εφόσον εξέλθει και θα δούμε αν θα φοράει χειροπέδες ή όχι και πώς τελικά, ποια θα είναι τελικά η απόφαση. Να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτον, η αστυνομία δεν δίνει φωτογραφίες για να διαπομπεύει ανθρώπους. Το κάνει μόνο και στις περιπτώσεις, ειδικά που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή ενδείξεις ή στοιχεία. Άνω τελεία θα μου βάλεις τώρα εσύ εδώ. Ναι. Γιατί κοίταξε να δεις. Από χθες το λέμε αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια παίρναμε κι εμείς μηνύματα ως εκπομπή. Ένα τέτοιο μήνυμα είναι και αυτό, Γιώτα μου, που εσύ έκανες αυτή την κοπέλα πλάτη. Μια κοπέλα Ζήνα, η οποία επικοινώνησε στα social media της εκπομπής και είπε πως ένα χρόνο πριν, νεαρή κοπέλα, ήταν άνεργη, είδε μια αγγελία στην εφημερίδα, μια αγγελία μάλιστα που συνέχισε να τη βλέπει και για αρκετούς μήνες, για έναν 50χρονο άντρα, ο οποίος ζητούσε δουλειά γιατί είχε πρόβλημα με την όρασή του και ζητούσε συγκεκριμένα μια κοπέλα, γυναίκα ήθελε, για να τον φροντίζει. Επικοινώνησε μαζί του και άρχισε να της θέτει διάφορα περίεργα ερωτήματα. Του τύπου τι φοράς, σου αρέσουν τα κολάν, σου αρέσουν οι φούστες, πόσες εξωτερικά, και φυσικά η κοπέλα προβληματίστηκε και δεν πήγε ποτέ στο ραντεβού. Να την ακούσουμε λοιπόν τι σου λέει, τα στοιχεία της είναι στη διάθεση όλων. Των αρχών βεβαίως. Εφόσον μας ζητηθούν, να δούμε λοιπόν τι σου λέει αυτή η κοπέλα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζετε, γλιτώσατε παρατρίχα από τα χέρια του 52χρονου που κατηγορείται για την αρπαγή και τον βιασμό της φοιτήτριας στη Δάφνη. Τι ακριβώς συνέβη στη δική σας την περίπτωση?
Στη δική μου την περίπτωση, έψαχνα για δουλειά. Η μητέρα μου αγόρασε εφημερίδα για να ψάξουμε αγγελίες. Βρήκαμε αυτή την αγγελία λόγω του ότι υπήρχαμε και φρόντιζα και στην οικογένεια έναν άνθρωπο, ώστε να έχω και ωράρια να φροντίζω και αυτόν τον άνθρωπο. Τον πήρα τηλέφωνο, μου εξηγεί ότι είναι τυφλός, χρειάζεται μια κοπέλα να τον βοηθάει έτσι στις δουλειές μερικές φορές. Θεώρησα okay, σωστό να βοηθήσω. Το τηλέφωνο μου το κράτησε, με έπαιρνε την επόμενη μέρα. Σταματήσαμε γιατί βγαίνει από τα δικαστήρια, από την ανακρίτρια. Ρούλα, δεν ξέρω αν μας ακούς, να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Μόλις αποχώρησα από την ανακρίτρια, οπότε σε λίγο η Ρούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ας δούμε τι μας λέει αυτή η κοπέλα και τη Ρούλα αμέσως μετά. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζετε, γλιτώσατε παρατρίχα από τα χέρια του 52χρονου που κατηγορείται για την αρπαγή και τον βιασμό της φοιτήτριας στη Δάφνη. Τι ακριβώς συνέβη στη δική σας την περίπτωση? Στη δική μου την περίπτωση, έψαχνα για δουλειά. Η μητέρα μου αγόρασε εφημερίδα για να ψάξουμε αγγελίες. Βρήκαμε αυτή την αγγελία λόγω του ότι υπήρχαμε και φρόντιζα και στην οικογένεια έναν άνθρωπο, ώστε να έχω και ωράρια να φροντίζω και αυτόν τον άνθρωπο. Τον πήρα τηλέφωνο, μου εξηγεί ότι είναι τυφλός, χρειάζεται μια κοπέλα να τον βοηθάει έτσι στις δουλειές μερικές φορές. Θεώρησα okay, σωστό να βοηθήσω. Το τηλέφωνο μου το κράτησε, με έπαιρνε την επόμενη μέρα. Άρχισε να μου λέει στο τηλέφωνο, φοράς φουστές, φοράς κολάν, φοράς έντονα χρώματα, πώς είσαι. Και εκεί του απάντησα ότι τι σημασία έχει αυτό. Δουλειά είναι, βοήθεια θέλετε. Το τι φοράω εγώ, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Άρα τον ενδιέφερε περισσότερο εξωτερική σας εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. Δεν ρωτούσε αν έχετε προϋπηρεσία, αν έχετε προσέξει κάποιον άλλον. Καμία σχέση. Στο παρελθόν με ειδικές ανάγκες ή τίποτα. Δεν σας έκανε καμία τέτοια ερώτηση. Καμία επαφή με το θέμα αυτό. Εσείς τι του απαντήσατε? Ότι εδώ μιλάμε για φροντίδα. Τι δουλειά έχει τη φοράω εγώ? Και ότι μη με ξανενοχλήσετε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να ασχοληθώ με την όλη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επέμενε, σας τηλεφώνησε άλλες φορές? Είχα κάποια τηλεφωνήματα και από απόκρυψη εκείνη τον καιρό. Και μίλαγαν προκλητικά. Ζητούσε συγκεκριμένα κοπέλα για να τον προσέχει? Ναι. Και μάλιστα ξαναπήραμε εφημερίδα γιατί συνεχίζαμε να ψάχνουμε. Ξαναβρήκαμε την αγγελία. Ξαναυπήρχε. Μετά από πόσο καιρό έγινε αυτό? Και τώρα την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη και ένα μήνα υπήρχε η αγγελία, αλλά την πετυχαίναμε. Μία συγκεκριμένη και ήθελα να κάνω και καταγγελία, αλλά δεν είχα στοιχεία. Πώς αισθανθήκατε στο τηλέφωνο όταν μιλήσατε μαζί του? Τι αίσθηση σας δημιούργησε? Στην αρχή έναν ευγενικό άνθρωπο. Κανονικά μίλησε. Όταν άρχισε να μου βγάζει αυτά, αισθάνθηκα αηδία. Σήμερα αισθάνεστε τυχεροί που πήρατε την απόφαση τελικά να μην πάτε να τον συναντήσετε? Δεν το συζητώ. Όχι απλά τυχεροί. Δηλαδή προστάτη έχω σε τέτοια φάση, θεωρώ. Ήμουνα ένα βήμα πριν τη συνάντηση. Εάν δεν μου έλεγε τις κουβέντες αυτές, εγώ θα πήγαινα όπου μου έλεγε. Για να μην φορούσε το εξωτερικό. Φυσικά, φυσικά. Γιατί θεώρησα ότι πέρα από δουλειά είναι και λειτουργήμα. Το να βοηθάμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, οτιδήποτε, για μένα προσωπικά, είναι με μεγάλη μου χαρά. Εδώ λοιπόν είμαστε, είδαμε τι δήλωσε αυτή η κοπέλα και εγώ γάμου κάτι ήθελες να πεις. Πρώτα απ' όλα ότι δεν πιστεύω ότι ξαφνικά βγήκε αυτή η διαστροφή σε αυτόν τον άνθρωπο 52 χρόνια και ότι δεν την έχει και από πριν και ότι δεν υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία ή μπορεί να ξέφυγαν σαν την κοπέλα ή μπορεί να μην είχαν τόσο κακή βίαιη συμπεριφορά. Επίσης ότι δυστυχώς οι διαστροφές αυτές αναπτύσσονται και μέσα από το διαδίκτυο με τα διάφορα site, γιατί αυτός πιστεύω ότι
βιντεοσκοπούσε για να τα προωθήσει. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό, μας το έλεγε χθες ο Γιώργος Καραϊβάς. Ναι. Ότι τώρα, δεν ξέρουμε ακόμη αν ήταν σε απευθεία σύνδεση και... Αλλά ακόμα και να μην είχε προλάβει να βγάλει, δεν ξέρω τα δικά του, σίγουρα ενεργοποιείται με κάποια site στα οποία υπάρχουν. Και είναι τέτοιες. Χαρακτηριστικό ότι στο Facebook, στο προφίλ του, είχε αναρτήσει φωτογραφίες με δεμένες γυναίκες σε κρεβάτι. Άρα μπορεί και να ήταν μέσα σε κάποια τέτοια που τον ενεργοποιούσαν και επειδή πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανεπαρκείς, ανίκανοι να το πω, υποκαθιστούν αυτή την ανεπάρκειά τους και την μειονεξία τους με να το επιδίδονται με μία αίσθηση δύναμης και με ένα σαδιστικό τρόπο, τιμωρώντας τις γυναίκες κατά κάποιον τρόπο για αυτό που τους συμβαίνει. Μάλιστα. Να πάμε σε διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, καθώς έχουμε και άλλα δύο θέματα. Ποια είναι η θέση του αγιοχειρουργού στο θέμα της Θεσσαλονίκης, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά και αυτό, Γιώτα μου, που συζητήσαμε στη σύσκεψη για αυτή την ανήλικη κοπέλα, που βέβαια έχει κλείσει πια τα 18. Όχι, δεν τα έχει κλείσει. Δεν τα έχει κλείσει. Τα έχει κλείσει και ήθελα να το διευκρινίσει μέσα από την εκπομπή ο πατέρας της, γιατί παντού γράφτηκε ότι είναι 18 ετών. Δεν είναι 18, δεν τα έχει κλείσει η κοπέλα. Είναι ανήλικη ακόμη. Και υπάρχει μια εξαφάνιση εδώ υπάρχει και 3,5 μήνες. Υπάρχει μια εξαφάνιση μήνες. Από τον Ιανουάριο. Ναι, μια κοπέλα αγνοείται, χάθηκε μυστηριωδώς. Ένα βράδυ στην Αχαρνών. Μετά τις διαφημίσεις. Θρίλερ με την εξαφάνιση 18χρονης κοπέλας από το Αττικό νοσοκομείο. Ώρες αγωνίας για τον πατέρα της που την αναζητά εδώ και 3,5 μήνες. Η έκκλησή του να βρεθεί το παιδί του. Εδώ είμαστε λοιπόν και επειδή στις διαφημίσεις διαβάζουμε τα μηνύματα που έρχονται και σε εμάς στα δικά μας social media της εκπομπής και επιβεβαιώνεσαι Γόγα μου, γιατί λες ότι και άλλα θύματα θα υπάρχουν, η Ιωάννα θα μας μεταφέρει άλλο ένα μήνυμα. Λοιπόν, Ζήνα μου, μας έχει έρθει από τη φίλη μας την Ειρήνη, θα πούμε το μικρό της όνομα. Για τον τυφλό σας στέλνω μήνυμα. Το Σάββατο 3 η ώρα να πούμε ότι η φίλη μας έχει βάλει μια αγγελία για ένα σπίτι που νοικιάζει στη Σαλαμίνα. Ωστόσο, η συζήτηση παρεκτράπηκε, με ρώταγε αν δουλεύω, μου είπε βέβαια ότι δουλεύει σε περιοδικό μόδας και μετά με ρώτησε αν είμαι νέα, αν προτιμώ φούστες ή κολάν, αν μου αρέσουν οι διαφάνειες, αν φοράω σουτιέν. Και κατάλαβα ότι κάτι άλλο ψάχνει ο κύριος. Και μόλις του είπα να του δώσω το σύζυγό μου, το έκλεισε. Η κλίση είναι στο κινητό μου. Δεν ξέρω τι να πούμε, είναι λίγο σοκαριστικό. Μάλιστα, βλέπετε λοιπόν ότι συνεχίζονται τα υποψήφια θύματα, τουλάχιστον αυτά που έρχονται σε εμάς. Τουλάχιστον αυτά που φύγανε, που το καταλάβανε. Ή που δεν πήγαν ποτέ στο ραντεβού. Αυτό λέω. Αν υπάρχουν κάποια που πήγανε... Λοιπόν, τώρα επειδή συζητούσαμε και... Πάντως την αγγελία με την φοιτήτρια είναι 100% βέβαιο ότι όταν έγινε η πρώτη επικοινωνία δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα και μάλιστα η φοιτήτρια πήγε μετά από ραντεβού και ενώ ήταν παρίστατο κοινωνική λειτουργός από το Δήμο Δάφνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλω να πω δηλαδή. Ίσως άλλαξε ότι το μοτίβο του. Δεν προ... Ναι, ακριβώς. Δεν, ναι. Δεν προηγήθηκε κάποια μεταξύ κυνηγή, του συνομιλητών. Ναι, ναι. Είναι το θύραμα, το ψάχνουν. Ναι, οπότε έβαλε άλλο δόλωμα. Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα του αγκιοχειρουργού, Γιώτα μου, και επειδή για πρώτη φορά θα ακούσουμε και την πλευρά του αγκιοχειρουργού. Του γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο, αύριο θα περάσει από τον ανακριτή, έλαβε εκ νέου προθεσμία, που κατηγορείται για το θάνατο της 36χρονης μητέρας των τριών παιδιών στη Θεσσαλονίκη. Μέσω λοιπόν της δικηγόρου του, της κυρίας Βασιλικής Μαρινάκη. Νέα δικηγόρος είναι αυτή, νέα γιατί δικηγόρος. Είχαμε δει μια άλλη δικηγόρο. Ναι, όχι. Πλέον είναι η δικηγόρος που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του αγκιοχειρουργού. Διευκρινίζει ποια ήταν η σχέση που είχαν ο γιατρός με την 36χρονη και σε ποιο πλαίσιο είχαν ανταλλάξει κάποια μηνύματα μέσα από το Facebook. Λέει αν υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο και φυσικά εάν πήγε ή όχι το βράδυ της 26ης Απριλίου στο Παλιούρι, στη Χαράδρα που βρέθηκε νεκρή η 36χρονη. Να την ακούσουμε. Πελάτης μου ισχυρίζεται ότι παρόλο που είχε ραντεβού με την κοπέλα, κανονισμένο δηλαδή, όταν αυτή ήρθε στο νοσοκομείο και του έστειλε μήνυμα ότι βρίσκομαι στο νοσοκομείο και αυτός της είπε να τον περιμένει, τελικώς όταν κατέβηκε κάτω και την περίμενε,
αυτή δεν πήγε μέσα στα εξωτερικά ιατρία και δεν την είδε ποτέ. Τη τηλεφώνησε κάποια στιγμή και τη ρώτησε που βρίσκεται. Αυτή απάντησε ότι είχε κάτι έκτακτο και σηκώθηκε και έφυγε. Τα μηνύματα αυτά τα είχαν ανταλλάξει στο τηλέφωνο, σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook. Ναι. Είχε υποβληθεί σε άλλη επέμβαση, γιατί είχε ένα πρόβλημα η άτυχη μητέρα με τους κυσούς στα πόδια. Ο γιατρός είχε κάνει κάποια επέμβαση, ο αγκιοχειρουργός που εσείς εκπροσωπείτε, στην κοπέλα. Είχε γίνει και μία επέμβαση παλαιότερα, δηλαδή τον Σιστή Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, η οποία ήταν απόλυτα πετυχημένη και η κοπέλα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και αυτό ήταν κυρίως και το περιεχόμενο των μηνυμάτων στο Facebook, το πόσο ευχαριστημένη ήταν από αυτή την επέμβαση. Άρα θα γινόταν και μια δεύτερη επέμβαση. Όχι ακριβώς επέμβαση, τέλος πάντων ένα follow της προηγούμενης. Επίσης ακούστηκε ότι ενώ είπε στους αστυνομικούς την πρώτη φορά που το φώναξαν για κατάθεση ότι επέστρεψε στο σπίτι του στο Πανόραμα, μετά από έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι εκείνο το βράδυ δεν πήγε τελικά στο σπίτι του στο Πανόραμα. Πήγε στο σπίτι του στο Πανόραμα. Απλώς παρέλειψε να του πει ότι είχε κάνει βόλτα μέχρι το Παλιούρι και όταν το ρώτησε του πει. Άρα παραδέχεται ότι εκείνη τη μέρα πήγε στο Παλιούρι. Δεν πήγε στο Παλιούρι, έκανε μια βόλτα στη Χαλκιδική. Μια βόλτα που συνήθιζε κατά καιρούς να κάνει. Δηλαδή κάτι το οποίο το έκανε. Άρα... Το έκανε σαν αγχωρητικό, έκανε βόλτες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το βράδυ της 26ης Απριλίου υπάρχει ένα κοινό σήμα που δίνουν τα δύο κινητά τηλέφωνα, τόσο του εντολέα όσο και τη 36χρονη, στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, όπου και ανεβρέθη η σωρός της μητέρας. Δεν είναι. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή. Δεν ισχύει. Δεν στο Παλιούρι και τα δύο κινητά, όχι. Για κάποιο υλικό που έχει καταγραφεί να μεταφέρει, να βγάζει από το νοσοκομείο κάποια σακούλα και να την τοποθετεί στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Δεν το έχω δει, γιατί αυτό το οπτικό υλικό είναι βαρύ αρχείο και δεν μπορέσαμε ακόμα να το δούμε. Πώς έφτασε λοιπόν να κατηγορείται και να αντιμετωπίζει το πιο σοβαρό κακούργημα της ανθρωποκτονίας? Εκπροθέσεως, το οποίο εμείς αμφισβητούμε καταρχήν γιατί δεν είχε κίνητρο ο άνθρωπος να τη σκοτώσει. Δεν είχε κανένα λόγο να τη σκοτώσει. Εκπροθέσεως, δηλαδή δεν υπήρχε λόγο να τη σκοτώσει. Αύριο λοιπόν οδηγείται στον ανακριτή μετά την εκ νέου προθεσμία που πήρε για δεύτερη φορά. Είναι η τρίτη αυτή με την δικηγόρο που μόλις ακούσαμε, την κυρία Βασιλική Μαρινάκη. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, γιατί εγώ έχω συγκλονιστεί με αυτό το θέμα και το διάβαζα και στις εφημερίδες για αυτή την ανήλικη κοπέλα και την εξαφάνισή της, Γιώτα. Την μόλις 17 ετών Ελένη Ευσταθιάδη, η οποία ζει να εξαφανίστηκε 21 Ιανουαρίου. Θα ακούσουμε τον πατέρα της, αφού δούμε ένα χρονικό. Όλο αυτό το καιρό κάνει μια τεράστια προσπάθεια να εντοπίσει το κορίτσι του. Ήταν 21 Ιανουαρίου, είχε παραπονεθεί η Ελένη στον πατέρα της ότι είχε πόνους στο στομάχι. Πάντως η Αγγελική Νικολούλη ανέδειξε αυτό. Βεβαίως, το θέμα, ναι, να το και τα πλάνα πούμε. Που θα δείξουμε είναι από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Και μάλιστα στο χρονικό που θα δούμε σου μιλάει και η εξαίρετη δικηγόρος, η κυρία Βούλα Δημητριάδου, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση και ελπίζουμε να δοθεί άπλετο φως σε αυτή την ιστορία, γιατί όταν πρόκειται για ένα ανήλικο κορίτσι, Δημήτρη μου, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πώς έχει φύγει αυτό το ανήλικο κορίτσι? Κάτω από ποιες συνθήκες? Έχει ξαναφύγει η Γιώτα με αυτό το κορίτσι? Ναι, το λέει και ο πατέρας στην συνέντευξη που μας παραχώρησε. Έφυγε και άλλες φορές στο παρελθόν. Απλά επέστρεφε σε σχετικά μάλιστα σύντομο χρονικό διάστημα. Ας δούμε λοιπόν το χρονικό και αμέσως μετά να ακούσουμε και τον πατέρα. Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, ένα θρίλερ με την εξαφάνιση μιας 18χρονης κοπέλας, της Ελένης Ευσταθιάδη, που χάθηκε από τα επίγοντα του Αττικού Νοσοκομείου το Σάββατο 21 Ιανουαρίου. Ο πατέρας της Δημήτρης ψάχνει απεγνωσμένα την κόρη του, την οποία μεγάλωσε μόνος του μετά το θάνατο της μητέρας της, και όπως όλα δείχνουν, τα στοιχεία που συγκέντρωσε οδηγούν σε ένα σκληρό κύκλωμα. Η Ελένη κινδυνεύει. Κινδυνεύει γιατί είναι με ένα κύκλωμα ανθρώπων οι οποίοι είναι αδίσταχτοι για μένα, οι οποίοι αναρτούν στο Facebook
πράγματα που παραπέμπουν σε εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς καμία αναστολή. Στις 21 Ιανουαρίου, ο πατέρας με την κόρη του Ελένη πήγαν στο Αττικό νοσοκομείο που εφημέρευε γιατί η 18χρονη είχε πόνους στο στομάχι. Ήταν περίπου 10.30 το βράδυ. Η Ελένη έδειχνε να υποφέρει και ο πατέρας της τη συνόδευσε στην τουαλέτα δύο φορές. Την τρίτη φορά την άφησε να πάει μόνη της. Είχε αφήσει την τσάντα με τα προσωπικά της στοιχεία στο χώρο αναμονής των εξωτερικών ιατρείων. Για μια στιγμή, όπως θα πει ο ίδιος, πήρε τα μάτια του από την πόρτα και την περίμενε να βγει. Είδε πως δεν ήταν στην τουαλέτα και άρχισε να την αναζητά. Οδηγοί ταξί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πιάτσα είπαν ότι μια κοπέλα με τα χαρακτηριστικά της 18χρονης είχε πάρει μια κούρσα με προορισμό την Αθήνα. Για δύο ώρες ο πατέρας περίμενε στην πιάτσα μήπως και συναντήσει τον οδηγό που μετέφερε την Ελένη στην πόλη, κάτι που έγινε. Ο ταξιτζής του είπε πως άφησε την κόρη του σε συγκεκριμένο σημείο επί της οδού Αχαρνών. Γνωρίζοντας πως η Ελένη δεν είχε χρήματα μαζί της, τον ρώτησε με ποιο τρόπο τον πλήρωσε. Εκείνος του απάντησε πως η νεαρή κοπέλα μπήκε σε κατάστημα ψηλικών, τηλεφώνησε σε κάποιον και τότε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε και του πλήρωσε το αντίτιμο της κούρσας. Ο πατέρας πήγε στην Αχαρνών με ένα συγγενή του, μίλησε με τον ιδιοκτήτη καταστήματος ψηλικών και απάντησε πως πράγματι η 18χρονη είχε περάσει από εκεί. Ανέφερε πως η αγνοούμενη μπήκε στο μαγαζί του και τον ρώτησε αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο. Κάλεσε κάποιον που της είπε να μιλήσει μαζί με τον ιδιοκτήτη και του ζήτησε να πληρώσει την κούρσα της κοπέλας. Ο πατέρας αναρωτήθηκε ποιο είναι αυτό το άτομο και ο ιδιοκτήτης αποκρίθηκε πως επρόκειτο για κάποιο τακτικό πελάτη του. Λίγες μέρες αργότερα ο ιδιοκτήτης τηλεφώνησε στον πατέρα και του είπε πως το συγκεκριμένο άτομο είχε περάσει από εκεί και τον είχε ενημερώσει για την εξαφάνιση. Εκείνος του απάντησε ότι η κοπέλα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, κάτι που φυσικά δεν ήταν αλήθεια. Την κοπέλα φαίνεται να παρέλαβε ένας Πακιστανός που κυκλοφορεί με ψευδώνυμο και που είναι μπλεγμένος σε σκοτεινό κύκλωμα. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνες και οι συνθήκες ακόμη διαβίωσης. Όταν είσαι σε ένα άντρο εγκληματικότητας, πολλά μπορούν να συμβούν. Εύχομαι πραγματικά το συντομότερο δυνατόν να βρεθεί σώα και αυλαβής η Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν, Γιώτα μου, και τι σου λέει ο πατέρας, γιατί έτσι θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του ρεπορτάζ. Εγώ πάντως θα ήθελα πάρα πολύ να ξανασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση, γιατί για μένα είναι μια εξαφάνιση πολύ περίεργη. Να δούμε τι σου λέει ο πατέρας. Βγήκα από νοσοκομείο Ελευσίνας, Φριάσιο, μετά το έφραγμα που ήμουν μέσα. Και ήρθα σπίτι και μου είπε πόνος, πονάω, πάμε στο νοσοκομείο και έτσι πήρα απόφαση να την πάω στο νοσοκομείο. Από πού εξαφανίστηκε. Πετάχτηκα μέχρι το είσοδο, ναι. Ρώτησα το φύλακα, λέει πέρασε κάτι από κοπέλα, δεν ξέρω αν είναι η κόρη σας. Πλησιάσατε στην πιάτσα εκεί στο ταξί, έκανα ρώτηση, μου είπανε ναι είδαμε, ήταν μια κοπέλα τρέχοντας ήρθε. Την περιγράψανε, ήταν η κόρη μου η Ελένη. Εσείς το μιλήσατε με τον οδηγό ταξί? Ναι, τον μίλησα, τον ρώτησα, λέει την άφησα σε Αχαρνών, τάδε τάδε. Λέω και πώς πλήρωσε, λέει δεν είχε λεφτά, μπήκε στο μαγαζί. Πήρε λεφτά από το ψιλικατζίδικο? Όχι, πήρε τηλέφωνο, μίλησε με κάποιον από τα λόγια του ταξιδί. Ναι. Και μετά ο μαγαζάτορας βγήκε, πλήρωσε την κούρσα 17 ευρώ, 18 πόσο ήταν. Και ο ταξιδιτής έφυγε. Όμως, με κάποιον μίλησε η κόρη σας για να δώσει εντολή στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να πληρώσει? Ναι. Εγώ όποτε έφτασα στο μαγαζί, ρωτήσαμε. Ο άνθρωπος δεν αρνήθηκε ότι πράγματι ήταν η Ελένα εκεί. Τον έριξα τη φωτογραφία της, ναι, πέρασε από εδώ, μου ζήτησε λέει, να πάρω με τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο, μου είπαν να πληρώσω ταξί. Λέω ποιος σου είπε, ο γνωστός, δεν το ξέρω. Πώς το λένε, δεν το ξέρω. Από πού είναι, δεν το ξέρω. Και λέω πώς μπορείς να πληρώσεις ταξί για κάποιον, με εντολή με κάποιον. Λέει τακτικός πελάτης είναι, περνάει από εδώ, ψωνίζει, δεν ήθελε να το καρφώσει. Την άλλη μέρα πέρασα πάλι με τον φίλο μου, έφερα κάτι φωτογραφίες που νόμιζα. Και τα έριξε και αναγνώρισε ο μαγαζάτορας ένα Πακιστανό, Αφγανό, μέχρι τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς. Ναι. Το οποίος ήταν φίλος της Ελένης στο Facebook.
Αυτός ο άνθρωπος είναι μπλεγμένος έτσι σε σκοτεινές υποθέσεις, ιστορίες, γιατί... 100%. Αυτόν τον άνθρωπο που τον γνώρισε, το που πλήρωσε την κούρση. Μου είπε μέσα ίντερνετ. Αν σας ακούει, τι θα θέλατε να της πείτε? Την αγαπάω ό,τι και να είναι, ό,τι και να έκανε, όπου και να έφτασε, την αγαπάω. Θέλω να έρθει σπίτι, να τη βοηθήσω να επιστρέψει σπίτι και να επιστρέψει η κοινωνία στα αδέλφια της, στα ανέψια της. Την αγαπάμε. Εδώ αυτή η αγκαλιά, πατέρα, κόρη. Ναι, είναι πιθανόν γονείς που έχουν μόνοι του μεγαλώσει τα παιδιά τους, γίνονται λιγάκι υπερπροστατευτικοί, κτητικοί, χωρίς να το καταλάβουν, γιατί τα νιώθουν. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις και στις δύο αγκαλιές που είδαμε είναι η ίδια αγκαλιά. Η ίδια έκφραση, και είναι πολύ ευάλωτα τα κορίτσια αυτά να παρασυρθούν από κάποιον ο οποίος θα τους δώσει κατά κάποιον τρόπο. Γιώτα, πόσες φορές έχει φύγει? 4-5, νομίζω, στο παρελθόν. Η πέμπτη φορά είναι αυτή η Ζήνα που φεύγει. Απλώς είναι 17 χρόνων κορίτσι και είναι πάνω από 3 μήνες που έχει εξαφανιστεί αυτή τη φορά. Εντάξει, φοβάται ο πατέρας μου, έχει μπλέξει σε κάποιο κύκλωμα, ήταν ναρκωτικό, ναι, υπεμπορίας λευκής σάρκας, λέει φοβάται. Πάντως θα κρατήσω το μήνυμά του ότι την αγαπά και θα προχωρήσουμε παρακάτω για να πάμε στην Ευελπίδων, επειδή εκεί θα μας δώσει τη συνέχεια του ρεπορτάζ, για τον τυφλό της Δάφνης, η Ρούλα Κουσκούρη. Ρούλα, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέως ο 52χρονος που κατηγορείται για τα όσα συνέβησαν στην 20χρονη φοιτήτρια στο ημιυπόγειο της Δάφνης πριν από λίγα 24 ώρα. Έχουμε δίπλα μας τον δικηγόρο, τον κύριο Ειρηνάκη Ελευθέριο. Είναι ο δικηγόρος που ορίστηκε αυτεπαγγέλτος για να αναλάβει την υπεράσπιση του 52χρονου, ο οποίος θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο προφυλακίστηκε και δεν έγινε δεκτή η αναπηρία του 52χρονου. Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι το αίτημα αυτό που υποβάλαμε σήμερα ενώπιν της κυρίας ανακρίτριας δεν είναι αυτή αρμόδια για να δώσει μια διάταξη η οποία θα οδηγούσε ίσως όχι στην προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, αλλά στον κατοίκον περιορισμό του με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Δώσατε το έγγραφο από το ΙΚΑ που μιλάει για το 95%. Ο ιατρικός φάκελος του κατηγορουμένου είναι στην οικογένειά του. Δεν κατέστη δυνατόν να τον δώσουμε σήμερα στην κυρία Ανακρίτρια, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει ειδική πραγματογνωμοσύνη από αρμόδιο πραγματογνώμονα, από το ΚΕΠΑ, ο οποίος θα πιστοποιεί την αναπηρία, εάν και αυτή υπάρχει. Επιμένει ότι έγινε στην απολογία του, επιμένει ότι έγινε με τη συνένεση της 20χρονης φοιτήτριας ό,τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα. Ναι, όπως εξήγησε η εξειδικευμένη ανακρίτρια, η σχέση τους ήταν, λέει, κάτι περισσότερο από επαγγελματική. Εμένει, δηλαδή, στην αρχή του κατάθεση. Οδηγεί μηχανάκι, γιατί σήμερα μάθαμε ότι τον έχουν δει μάρτυρες, αυτόπτες, ότι οδηγούσε μηχανή. Όχι, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και σε ερώτηση, μάλιστα, της κυρίας ανακρίτριας, διευκρίνησε ότι είχε στην κατοχή του, πριν το ατύχημα που του συμβεί στα μάτια του, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, όχι παπάκι, την οποία την έχει κρατήσει για συλλεκτικούς λόγους στο σπίτι του. Πάντως, Ρούλα μου, τι βιντεοσκοπούσε, ό,τι συνέβαινε? Βεβαίως, Ζήνα. Ναι, να σου απαντήσει αυτό το ερώτημα και να σου... Γιατί βιντεοσκοπούσε ό,τι συνέβαινε μέσα στο διαμέρισμά του? Λόγω ακριβώς του προβλήματος αυτών των ματιών του, είχε οδηγίες από γιατρούς, όπου για να βελτιώνει κάπως την όρασή του και την κίνησή του στο χώρο, μέσω των ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Μάλιστα. Ζήνα, σε ακούμε αν θέλεις κάτι. Επειδή θέλουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά τον κύριο Ειρηνάκη, όμως όπως ξέρεις, Ρούλα μου, ο χρόνος είναι πιεσμένος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε. Το έχω ζητήσει ήδη, οπότε θα δούμε αν μπορεί να είναι κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για την είδηση καταρχήν που μας δώσατε και από εκεί και πέρα για την άποψη του πελάτη του. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, στο Κίεβο και στο Γιώργο Βότσκαρη, όπου θα μας δώσει όλα τα νέα για τη Eurovision. Σήμερα είσαι πολύ επίσημος, Γιώργο. Διαπιστευμένος. Πολύ, ε. Για πες όλο το παρασκήνιο, διάβαζα χθες στο Facebook που ανέβαζες. Βρισκόμαστε στο κέντρο τύπου, λοιπόν, και να ξεκινήσουμε ότι ενώ μέχρι χθες όλα πηγαίναν καλά, εχθές στην εγγραφή για τις κριτικές επιτροπές που θα ακούγαν τα τραγούδια προκειμένου να δώσουν τη βαθμολογία της, η οποία θα ανακοινόταν σήμερα,
Δυστυχώς, ποιος την πάτησε, η Ελλάδα. Και αυτό όχι για, με δική μας ευθύνη. Οι διοργανωτές έκαναν λάθος και όσοι βρισκόταν στις κριτικές επιτροπές δεν ακούσανε καλά το ελληνικό τραγούδι. Με αποτέλεσμα, όταν τελείωσαν τα 18 τραγούδια η παρουσίασή τους, να βγουν οι παρουσιαστές της βραδιάς και να μας πούνε ότι η Ελλάδα θα ξανατραγουδήσει στη σκηνή της Eurovision. Βέβαια, να πούμε ότι στο παρελθόν που έχει ξανασυμβεί αυτό με άλλες χώρες, όπως με την Ισπανία που κάποιος ανέβηκε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, αυτές οι χώρες που επαναλήφθηκε το τραγούδι τους και ξανακούστηκαν πήγαν και καλά στο διαγωνισμό. Άρα μπορεί να είναι και τυχερό αυτό που έγινε χθες. Καλό, μ' αρέσει όπως το λες. Μετά πάντως τη μαγνητοσκόπηση, η Ελλάδα έχει καλή θέση. Τη διατηρεί τη θέση. Αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά είμαστε... Τη διατηρεί ότι στα προγνωστικά είμαστε στα στοιχήματα, θα περάσουμε και θα περάσουμε και αρκετά σε αρκετά καλή θέση. Βέβαια, όλα αυτά είναι μέχρι να επιβεβαιωθούν σήμερα το βράδυ, έτσι. Να είμαστε και λίγο εμείς ότι πρέπει να λέμε στους Έλληνες στο εξωτερικό ότι ψηφίστε Ελλάδα σήμερα, μην το ξεχάσει κανένας. Vote Greece. Σήμερα τι ώρα είναι, λοιπόν, το 10 μου. Είμαστε. Τι ώρα είναι σήμερα, τι ώρα ψηφίζουν σήμερα, γιατί 10... και οι ομογενείς ψηφίζουν, να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι 42 χώρες ψηφίζουν, μάλλον δεν ψηφίζουν όλες, ψηφίζουν οι 18 στο δικό μας συμμετελικό που συμμετέχουν, συν ακόμα 3 από τις χώρες που έχουν περάσει στον τελικό. Θα πρέπει να πούμε ότι εχθές όμως, για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision, είδαμε τον τραγουδιστή της Πορτογαλίας. Ναι. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, βρίσκεται σε λίστα για μεταμόσχευση. Οι γιατροί δώσανε το OK για να ταξιδέψει εδώ. Την τελευταία στιγμή, δεν έρχεται μόνος του βέβαια. Ο ίδιος όταν μιλήσαμε μαζί του μας είπε ότι ήρθε και ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι χρειαζόταν ο οργανισμός του ήταν να κοιμηθεί πολλές ώρες προκειμένου να ξεκουραστεί. Στις πρόβες τις προηγούμενες μέρες, θα πρέπει να πούμε, εμφανιζόταν στη θέση του η αδερφή του, η οποία έχει έρθει πιο νωρίς, η οποία μάλιστα χαρακτηριστικά μας είπε και αυτή ότι ένα ταξίδι έχει ξανακάνει ο αδερφός της τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν από την Πορτογαλία στην Μαδρίτη που χρειάστηκε να ταξιδέψει και μάλιστα πήγε οδικός. Και είναι το πιο μεγάλο ταξίδι που έχει κάνει πια τα τελευταία χρόνια. Άρα θα τραγουδήσει κανονικά, Γιώργο μου. Θα ανέβει λοιπόν, ναι, τελείωσε και αυτό, θα ανέβει κανονικά. Μάλιστα ο ίδιος μας είπε ότι έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχει επισκεφτεί Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, του άρεσε βασικά. Πάρα πολύ, έχει έρθει και στην Αθήνα. Βέβαια, μας είπε ότι ήρθαν σαν τους κλασικούς τουρίστες, όπως έρχονται όλοι στην Ελλάδα και επισκέφτηκαν αυτά που βλέπουν όλοι. Θα ήθελα να γνωρίσω καλύτερα τη χώρα σας. Θα πρέπει να πούμε και για τον τραγουδιστή του Μοντενέκρο με το περίεργο μαλλί που είναι σαν μαστίγιο, ότι τελικά το μαλλί δεν είναι αληθινό που μας ρωτάγανε πολύ, ότι μάλιστα. Είναι extension. Μάλιστα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα το βράδυ, τι είναι... Ελλάδα, Demi, Eurovision, όλοι οι ομογενείς στις χώρες, ιδίως της Γερμανίας, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, να ψηφίσουν Ελλάδα σήμερα και φυσικά και στις υπόλοιπες χώρες που ψηφίζουν. Αλλά όλοι σήμερα οι ομογενείς πρέπει να στηρίξουν την Ελλάδα με κάθε τρόπο. Ακόμα και εμείς από εδώ, από την Ουκρανία, ναι, θα ψηφίσουμε υπέρ της Ελλάδας με νούμερο. Λοιπόν, Γιώργο, όλα τα νέα πάλι αύριο στις 12 Νταν, εδώ. Θα χτυπάει η καρδιά της Eurovision κάθε μεσημέρι, Αλήθειες με τη Ζήνα και Γιώργος Βότσκαρης από Κίεβο. Καλή συνέχεια. Douze points. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, πίνετε εδώ, γιατί όπως σας λέω πάντα, κάνει επιτυχία. Καλό απόγευμα, Masterchef, το βράδυ στις 9.